Καλησπέρα σε όλους τους είναι ήδη παρόντες, επειδή βλέπω ότι συνεχίζει να μετράει η αρρύθμιση των αθλητής. Θα δώσουμε ακόμα κάνα 2 λεπτά για να μπουν όσοι να μπουν και οι υπόλοιποι θα μας παρακολουθήσουν. Τέλος πάντων, θα αφήσουμε όλο το υλικό και στο chat για όσους συνδεθούν έστω και λίγο καθυστερημένοι. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το chat για να ανταλλάσσετε μηνύματα και το Q&A για να στείλετε ερωτήματα. Είμαστε εδώ με την κυρία Μιράντα Κουμανάκου, συντονίστρια παιδευτικού έργου και εμπνεύστρια της σημερινής συνάντησης, με τον κύριο Στέλιο Κοινωνή, προϊστάμενο στη Διεύθυνση Διαχείριση και Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΟΜΕ, τον κύριο Τάσο Λαδιά, είναι ερευνητής στον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, WRO Ελλάς, και πρώην εκπαιδευτικός, ο οποίος θα κάνει και την επιμόρφωση, την παρουσίαση για το Scratch Game, τον κύριο Θάνο Καϊμακάμι, στέλεχος του ΕΚΟΜΕ στη Διεύθυνση και από τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού. Και θέλω να καλωσορίσω όλους όσοι είστε παρόντες στην υψηνή μας εκδήλωση. Να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της ομάδας πίσω του διαγωνισμού για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τον διαγωνισμό, για τα εκπαιδευτικά υλικά και τις δράσεις που τον πλαισιώνουν. Έχω την αίσθηση ότι εδώ απευθυνόμαστε σε ένα κοινό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σχεδιασμό παιχνιδιού στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, γιατί είχαμε τη χαρά νωρίτερα να μιλήσουμε με έναν από τους επιστημονικούς συνεργάτες του διαγωνισμού, τον Θανάση Καρασίμο, που μας μετέφερε ότι το δίκτυο στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται και η σημερινή επιμόρφωση έχει ήδη οργανώσει ξεχωριστή εκδήλωση για το Επιτραπέζιο Παιχνιδιού στην Εκπαίδευση. Οπότε νομίζω ότι ξεκινάμε από ένα πολύ καλό επίπεδο αλληλοκατανόησης. Και προτού μπούμε στις ειδικότερες συζητήσεις και παρουσιάσεις, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μιράντα Κουμανάκου, αφού την ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μας απίθυνε, για να ανοίξει την εκδήλωσή μας. Κυρία Κουμανάκου, ο λόγος σε εσάς. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά και εσένα, Δέσποινα, κυρία Λαμπαδά, και εσάς, κύριε Κεμιονή, και τον κύριο Καμακάκη και τον κύριο Λαδιά, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Όντως, στα πλαίσια του δικτύου για το παιχνίδι από το Επιτραπέζιο του Ψηφιακού Παιχνίδι των Εκπαιδευτικών Θεατρικής Αγωγής στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιωνίου, Νήσων και Βορείου Αιγαίου. Έχουμε ήδη κάνει κάποιες επιμορφώσεις, αλλά νομίζω σήμερα μας πάτε και στο ψηφιακό τομέα. Η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στους συναδέλφους όλων αυτών των περιοχών της Βόρειας Ελλάδας να εκμορφωθούν σήμερα από εσάς. Διαφορετικά δεν θα την είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Και καλώ τους συναδέλφους που έχουν ήδη συνδεθεί να γράψουν την περιοχή από την οποία συνδέονται, για να διαπιστώσουμε τη μεγάλη περιφέρεια που σήμερα καλύπτουμε με την επιμόρφωση, με αυτή τη συνάντηση που έχουμε. Θεωρούμε πολύτιμη τη συμβολή σας στο έργο μας μέσα στην τάξη και με τη σημερινή διαδικτυακή συνάντηση, αλλά και με το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργείται και μοιράζεστε με την εκπαιδευτική κοινότητα. Και ευελπιστούμε ότι η σημερινή επιμόρφωση θα είναι η αρχή της συνεργασίας μας και θα σας έχουμε δίπλα μας και στα επόμενα βήματα. Ευχαριστούμε θερμά και τους 4 και την ΕΚΟΜΕ. Καλή μας επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, Μιράντα, για τη θερμή εισαγωγή. Βεβαίως, ναι, θα θέλαμε κι εμείς να δούμε τις περιοχές από τις οποίες μας παρακολουθείτε. Να πούμε εδώ ότι επειδή η πιλωτική φάση του διαγωνισμού ξεκίνησε ουσιαστικά πέρυσι εν μέσω πανδημίας, στην πραγματικότητα μέχρι τώρα μόνο μέσω τεχνολογίας συνεννοούμαστε με τους εκπαιδευτικούς. Οπότε, ναι, για μας θα είναι καινούριο όταν θα αρχίσουμε να κάνουμε αυτού του τύπου τις εκδηλώσεις διαζώσεις. Λοιπόν, θα ήθελα στο σημείο αυτό να καλέσω και τον Στέλιο τον Κοινωνή να απευθύνει έναν χαιρετισμό εκ μέρους του ΕΚΟΜΕ και των υπολείπων συνδιοργανωτών και να πω εδώ ότι εκτός από προϊστάμενος της Διεύθυνσης, με την οποία συνεργάζομαι και εγώ, Ανάπτυξη και Διαχείριση του Ψηφιακού Περιεχομένου, ο Στέλιος είναι ο εμπνευστής του διαγωνισμού μας και από αυτόν ξεκίνησε η ιδέα
πάνω στην οποία δουλεύουμε όλοι με πολύ χαρά. Οπότε, Στέλιο, θα ήθελα να δώσω το λόγο σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην πραγματικότητα θα μείνω στα τελευταία λόγια και της Μιράντας και τα δικά σου. Πρέπει να βρεθούμε από κοντά για να παίξουμε και τα παιχνίδια που ήρθαν από τον πρώτο διαγωνισμό. Έχουν εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας συνάντηση. Η ανταπόκρισή σας είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μας, δεδομένη της πιεστικής καθημερινότητας των εκπαιδευτικών στην περίοδο που διάγουμε. Ακριβώς αυτή η ανταπόκριση πάντως αποτελεί για μας τη μεγαλύτερη ανατροφοδότηση στην προσπάθειά μας να προτείνουμε μια γόνιμη και παραγωγική διαδικασία, όπως είναι η δημιουργία ενός παιχνιδιού εντός σχολείου υπό την εποπτεία των εκπαιδευτικών. Καταρχάς, λοιπόν, επιτρέψτε μου να χαιρετήσω την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα που και ενημερώνεται συνεχώς και δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για νέες ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις, στις οποίες θεωρούμε ότι ανήκει ο διαγωνισμός που σήμερα θα συζητήσουμε. Τώρα, τι είναι αυτός ο διαγωνισμός? Ο Διεθνής Διαγωνισμός Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Αφηγηματικού Παιχνιδιού αποτελεί μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στο να προσφέρει επιπλέον κίνητρα μάθησης. Βασική επιδίωξή του είναι να αξιοποιήσει την οικειότητα των μαθητών, συγχρόνως όμως και των εκπαιδευτικών, με τα επιτραπέζια και με τα ψηφιακά παιχνίδια. Επίσης, να δώσει το έναυσμα σε ομάδες που αποτελούνται από εκπαιδευτικούς και μαθητές, με σκοπό να εντάξουν τη δημιουργική διαδικασία του σχεδιασμού ενός παιχνιδιού στο πλαίσιο μιας σχολικής δραστηριότητας. Με τον τρόπο αυτό, προτείνει στις συμμετέχουσες ομάδες να δουν το μάθημα ως πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία ενός δικού τους παιχνιδιού. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, ο διαγωνισμός προτείνει ότι η μάθηση μέσω της ψυχαγωγίας και η ψυχαγωγία με σκοπό τη μάθηση δεν είναι ασυμβίβαστες έννοιες, αφού κατά κανόνα η μάθηση που είναι διασκεδαστική είναι και αποτελεσματική. Τα αναμενόμενα τώρα αποτελέσματα από μια τέτοια προσπάθεια είναι προφανώς πολυπίκυλα και ιδιαζόντως σημαντικά, κυρίως διότι συναρτούν τη μαθητική δημιουργικότητα με την ανάπτυξη της ψηφιακής νοημοσύνης. Θα απομονώσω μόνο την πρακτική ενσωμάτωση των ενιών της πληροφοριακής ευχέρειας και του ψηφιακού γραμματισμού στον χώρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και στρατηγικής σκέψης, άξονες που ανήκουν στη σφαίρα των δραστηριοτήτων της παιδείας, στα μέσα και την πληροφορία, όπως την υπηρετεί η εκπαιδευτική στρατηγική του ΕΚΟΜΕ. Τώρα, για τη διευκόλυνση όσων δείχνουν ενδιαφέρον στο ζήτημα της σύνδεσης μάθησης και παιχνιδιών, και όχι μόνο ενώ για το διαγωνισμό που σήμερα παρουσιάζουμε, δημιουργούμε μια σειρά εκπαιδευτικών πόρων και επιμορφωτικών δράσεων που βρίσκονται με ελεύθερη πρόσβαση στο site του ΕΚΟΜΕ, τα οποία και θα σας παρουσιάσει η συνάδελφος Δέσποινα Λαμπαδά. Στόχος μας είναι να βρίσκεται στη διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων μια βεντάλια εργαλείων, μεθοδολογιών και προσεγγίσεων που κινούν το ενδιαφέρον για τη δημιουργία και το σχεδιασμό ενός παιχνιδιού, ώστε να δοθούν ποικίλες αφορμές για πρωτότυπη προσέγγιση αυτών εντός αλλά και εκτός της αίθουσας. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι ο διαγωνισμός αποτελεί για το ΕΚΟΜΕ μια πρωτοβουλία που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχει εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα. Αποσκοπεί δηλαδή στην καθιέρωση της δράσης και στη συγκρότηση συγχρόνως μιας ενεργής κοινότητας που θα παρακολουθεί σε βάθος χρόνου τις δραστηριότητες που θα ξεκινήσουν μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, γνωρίζοντας ότι θα έχουν την απαιτούμενη υποστήριξη από την ομάδα του ΕΚΟΜΕ. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, όπως είπαμε και στην αρχή, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα θέλαμε να σχεδιάσουμε μια έκθεση με όλα τα παιχνίδια, μια συνάντηση όλων των ομάδων που έχουν λάβει μέρος, αλλά και όσων θα ήθελαν να δουν αυτές τις εξαιρετικές δουλειές. Αλλά συγχρόνως, πέρα από αυτή την έκθεση, δημιουργούμε μια ειδική συλλογή στο Εθνικό Αποθετήριο Οπτικοακουστικών Αρχείων, μια πρωτοβουλία που επίσης τρέχει το ΕΚΟΜΕ, ούτως ώστε σιγά σιγά να μαζευτούν όλα τα επαγγελματικά αλλά και μη επαγγελματικά τουλάχιστον ψηφιακά παιχνίδια που δημιουργούνται στη χώρα. Με αυτά τα ολίγα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Μιράντα Κουμανάκου για την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους τρεις συζητητές μας και ιδιαίτερα στη Δέσποινα που το φρόντισε όλο αυτό, και καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο. Να πάρω εδώ την πάσα, καθώς θα ξεκινήσω την παρουσίασή μου. Φοβάμαι ότι θα χρειαστεί να ανεχτείτε πρώτα εμένα, πρώτα περάσουμε στους υπόλοιπους εισηγητές. Να πω ότι πράγματι για το... Επειδή το e-commerce στοχοθεσία του προτάσει και την ενίσχυση της οπτικοακουστικής παιδείας και του ψηφιακού γραμματισμού, ο διαγωνισμός και η περί αυτών δράση εντάσσεται και σε αυτή τη στοχοθεσία. Και ελπίζουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα αποδεχθεί χρήσιμη και θα αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση δημιουργίας επιτραπέζων και ψηφιακών παιχνιδιών, που είναι ένας κλάδος που γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη, μεγάλη άνθηση διεθνώς και θα ήταν μεγάλη μας χαρά να συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο σταθερού ενδιαφέροντος γύρω από την αξιοποίηση των παιχνιδιών στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη ενός τόσο υποσχόμενου κλάδου τα επόμενα χρόνια και στη χώρα μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι χρειαζόταν ίσως να σας βοηθήσω με την προβολή. Ελπίζω ότι η προβολή που βλέπουν όσοι μας παρακολουθούν είναι εντάξει και ότι η οθόνη των ομιλητών είναι αρκετά περιορισμένη ώστε να μην κόβει μέρος της παρουσίασης. Λοιπόν, η σειρά της παρουσίασης, των παρουσιάσεων που θα ακούσετε είναι αυτή που έχετε λάβει και στην πρόσκληση. Θα ξεκινήσω εγώ με μια σύντομη παρουσίαση για τον διαγωνισμό και τον σχεδιασμό παιχνιδιού ως εκπαιδευτική δραστηριότητα. Θα συνεχίσει ο κύριος Λαδιάς για τη χρήση του Scratch για δημιουργία παιχνιδιού. Και τέλος, ο κύριος Καϊμακάμης θα κάνει μια παρουσίαση για την αδειοδότηση μαθητικών δημιουργιών με άδειες Creative Commons. Στο σημείο αυτό να σας συστηθώ κι εγώ. Όπως βλέπετε και στο μπάνερ της εκδήλωσής μας, συνεργάζομαι με το ΕΚΟΜΕ ως επιστημονικός συνεργάτης και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Διαγωνισμού. Είμαι συνεργάτης της διεύθυνσης της οποίας προείσταται ο κύριος Κοινωνής. Είμαι ιστορικός από εκπαίδευση, αλλά έχω κυρίως δουλέψει στο πεδίο της ψηφιακής πολιτιστικής διαχείρισης και ο σχεδιασμός παιχνιδιού είναι κάτι με το οποίο έχω ασχοληθεί και σε επίπεδο εκπαιδευτικό και σε επίπεδο, ας πούμε, επαγγελματικό. Οπότε, όταν είχαμε την ευκαιρία να... μισό λεπτάκι, διότι έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το PowerPoint μου. Ωραία, πήρε μπρος. Όταν είχα την ευκαιρία, λοιπόν, να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο... τη διοργάνωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού, το σχεδιασμό του, μου φάνηκε λαμπρή ευκαιρία. Βέβαια, είχαμε όλοι η ομάδα μια αγωνία για το πώς θα πάει, δεδομένου ότι τον λανσάραμε σε μια χρονιά που ήταν πραγματικά τρομακτική, με τα σχολεία κλειστά για πάνω από 4 μήνες. Και γι' αυτό έχω συμπεριλάβει εδώ αυτόν τον χάρτη συμμετοχών στον πρώτο, στον πιλωτικό διαγωνισμό που έτρεξε πέρυσι, για να σας ανοίξω λίγο την όρεξη. Είχαμε συμμετοχή από αυτές τις περιοχές της Ελλάδας που βλέπετε σημειωμένες στο χάρτη και κάποιες από Κύπρο. Και η αλήθεια είναι ότι πράγματι θέλουμε πάρα πολύ να δούμε πώς θα οργανώσουμε δράσεις ώστε να συναντηθούν αυτοί οι άνθρωποι και με φυσικό τρόπο κάπου, διότι δυστυχώς ο τρόπος με τον οποίο μας κατατρέχει η πανδημία δεν έχει δώσει την ευκαιρία να αναδείξουμε στο βαθμό που θα θέλαμε τις δουλειές που λάβαμε. Ο διαγωνισμός είχε πάρα πολύ θερμή ανταπόκριση, παρά τη δυσκολία των εξωτερικών, και είχαμε και μεγαλύτερη συμμετοχή από όσο υπολογίζαμε. Είδαμε μια μεγαλύτερη ευχέρεια στις συμμετοχές σε σχέση με τα επιτραπέζια παιχνίδια. Και, τώρα, η αλήθεια είναι ότι σας δελεάζω δείχνοντάς σας κάποια από τα πιο εντυπωσιακά που λάβαμε, που έχουν βραβευθεί κιόλας. Αλλά επίσης στην κατηγορία του ψηφιακού αφηγηματικού παιχνιδιού, για το οποίο πέρυσι είχαμε προτείνει 2 πλατφόρμες, την πλατφόρμα Rent και την πλατφόρμα Twine, αν και λάβαμε λιγότερες συμμετοχές, παρατηρήσαμε ότι και εκεί εν τέλει υπήρξε ενδιαφέρον και κινητικότητα. Βέβαια, τελικά οι ομάδες είχαν 1 μήνα στη διάθεσή τους για να δουλέψουν αυτά τα πράγματα πέρυσι, που έμειναν ανοιχτά τα σχολεία, και αυτό επηρέασε αποφασιστικά τη δυνατότητά τους να ολοκληρώσουν τις συμμετοχές τους. Παρ' όλα αυτά, λάβαμε κάποιες πολύ αξιόλογες και μάλιστα με μια προσπάθεια να
χρησιμοποιήσουν και δικά τους εικαστικά τα παιδιά. Αυτό, στη διαφάνεια βλέπετε ένα παιχνίδι σε πλατφόρμα Renpy που λάβαμε από το Μουσικό Γυμνάσιο Τρίπολης, όπου τα παιδιά είχαν σχεδιάσει τα εικαστικά που χρησιμοποίησαν για τον Τροϊκό Πόλεμο. Και εδώ μια από τις πιο εντυπωσιακές συμμετοχές που διακρίθηκε και όλο αυτό το διαγωνισμό πέρυσι, από το ΕΠΑΛ της Λέρου, ένα παιχνίδι σε πλατφόρμα Renpy για την Ελλάδα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είχε και ένα πολύ ιδιαίτερα δουλεμένο σενάριο. Και μας έδωσε μεγάλη χαρά, καθώς στο διαγωνισμό εστιάζουμε στο ψηφιακό αφηγηματικό παιχνίδι. Από δύο λόγια για τα υποστηρικτικά υλικά που προσφέρουμε σε σχέση με το διαγωνισμό. Παρ' όλα αυτά, κοιτάξτε, προφανώς προωθώ το διαγωνισμό μας, αλλά θα ήθελα να μην σας αγχώσω ως προς το ότι είστε όλοι υποχρεωμένοι να δηλώσετε συμμετοχή αμέσως μετά, μόλις το κλείσουμε αυτή την επιμόρφωση. Μας ενδιαφέρει φυσικά η συμμετοχή στο διαγωνισμό. Μας ενδιαφέρει το feedback που μπορούμε να λάβουμε από εκπαιδευτικούς και από ομάδες που δούλεψαν με αυτά τα εργαλεία για να υποβάλουν εν τέλει μια δημιουργία του στο διαγωνισμό. Αλλά παρόλα αυτά ελπίζουμε ότι μπορούν αυτά τα υλικά να αξιοποιηθούν και ευρύτερα, ακόμη και αν τελικά η όποια ενασχόληση με αυτά δεν καταλήξει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου παιχνιδιού. Ωστόσο, επειδή είμαστε αρκετά περήφανοι για τα υλικά που καταφέραμε να θέσουμε στη διάθεσή σας και θέλαμε και να τα εμπλουτίσουμε, θα σας μιλήσω λίγο περισσότερο για αυτά. Έχετε λάβει τους συνδέσμους για αυτά τα υλικά στην πρόσκληση ούτως ή άλλως που συντάξαμε με την κυρία Κουμανάκου. Στη διαφάνεια βλέπετε κάποια ουσιαστικά το εξώφυλλο και τα περιεχόμενα του εκπαιδευτικού οδηγού, το μάθημα παιχνίδι που δημιουργήσαμε πέρυσι για τις ανάγκες του διαγωνισμού. Είναι ένα πολυτροπικό e-book που συνδυάζει κείμενα, βίντεο tutorials και υπερσυνδέσμους για επιλεγμένο εξωτερικό εκπαιδευτικό υλικό. Και θεωρούμε ότι παρουσιάζει μια συνεκτική και προσιτή μεθοδολογία για τη δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών, επί τραπέζιων και ψηφιακών αφηγηματικών στην τάξη. Το προτινόμενο υλικό αναπτύσσεται σε 9 ενότητες, εκ των οποίων οι δύο πρώτες, οι βασικές παράμετροι για το σχεδιασμό ενός παιχνιδιού και μεθοδολογικές προτάσεις για το σχεδιασμό παιχνιδιών, θεωρούμε ότι μπορούν να αξιοποιηθούν εξίσου από ομάδες που ενδιαφέρονται να δουλέψουν με επιτραπέζιο παιχνίδι και από ομάδες που ενδιαφέρονται να δουλέψουν για ψηφιακό αφηγηματικό παιχνίδι. Από εκεί και ύστερα έχουμε ενότητες για τον σχεδιασμό επιτραπέζιου παιχνιδιού, ένα κάπως ενημερωτικό κεφάλαιο για τα ψηφιακά παιχνίδια, 2 ενότητες για ψηφιακό αφηγηματικό παιχνίδι, μία για το περιβάλλον Renpy και μία για το περιβάλλον Twine, που είναι ουσιαστικά πλαισιών τα video tutorials που έχουμε κυκλοφορήσει. Γεγονός είναι ότι, αν δηλαδή σας έχει κάνει εντύπωση αυτή η υποκατηγορία, το ψηφιακό αφηγηματικό παιχνίδι, είναι επειδή θέλουμε στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και στις δράσεις που προκύπτουν από αυτόν, να δίνεται η έμφαση σε μεγάλο βαθμό στη διαδικασία της δημιουργίας παιχνιδιού. Και από εκεί και πέρα να επιλέγεται η πλατφόρμα ή το φορμάτ που θεωρεί κανείς πιο κατάλληλο ή πιο βολικό να δουλέψει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν μερικές βασικές αρχές σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό παιχνιδιού που θα θέλαμε να είναι αυτές που κυρίως προβάλλουμε μέσα από τις δραστηριότητες μας, γιατί ακριβώς αναπτύσσουν πάρα πολύ την αλγοριθμική σκέψη, τον τρόπο σύνδεσης τέλος πάντων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και δίνουν τη δυνατότητα να γίνει κανείς δημιουργικός στη θεματική προσαρμογή του περιεχομένου που έχει επιλέξει από το μάθημά του μέσα σε μια διαδικασία παιχνιδιού. Φυσικά θέλουμε να υποστηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς να δοκιμάσουν με τις ομάδες τους και ψηφιακά εργαλεία προκειμένου να στηθούν ψηφιακά αφηγηματικά παιχνίδια. Και γι' αυτό αρχικά είχαμε επιλέξει αυτές τις δύο πλατφόρμες, επειδή εκεί ουσιαστικά αυτό που δημιουργεί κανείς είναι μια ψηφιακή διαδραστική νουβέλα. Και η έμφαση εκεί δίνεται στο σενάριο χωρίς να απαιτείται δημιουργία απαιτητικού γραφιστικού περιβάλλοντος.
Και ναι, έγινε η επιλογή ακριβώς με την σκέψη ότι το βάρος της δημιουργικής διαδικασίας εκεί θα μπορούσε να πέσει στην συγκρότηση σεναρίων και δημιουργία χαρακτήρων, στη μέρημνα για τη ροή του παιχνιδιού, για αυτό που ονομάζουμε εμπειρία του παίκτη, χωρίς να περιορίζονται ασφεκτικά οι ομάδες από την ανάγκη εξοικείωσης με συγκεκριμένα τεχνολογικά εργαλεία. Τώρα, αυτά τα δύο λίστες video tutorials για RNP και Twine υπάρχουν και στο κανάλι του ECOMEN στο YouTube και έχετε λάβει και γι' αυτό τους συνδέσμους στην πρόσκληση. Φέτος, που έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε και με την ομάδα εκπαιδευτικών για δημιουργία παιχνιδιού στο Scratch, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε, να εμπλουτίσουμε τα σχετικά εκπαιδευτικά υλικά με ένα σετ οδηγιών για χρήση πλατφόρμα Scratch για δημιουργία παιχνιδιού. Τέλος, υπάρχουν οι ενότητες 8 και 9, βελτιώνοντας το παιχνίδι μου και παρουσίαση παιχνιδιού. Η ενότητα βελτιώνοντας το παιχνίδι μου περιστρέφεται γύρω από τη σημασία και την μεθοδολογία του playtesting. Και θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι αυτή είναι ένα κομμάτι στη διαδικασία δημιουργίας παιχνιδιού πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολύ συχνά όταν μια ομάδα ασχολείται με το να φτιάξει ένα παιχνίδι, θεωρεί ότι από τη στιγμή που έχει καταλήξει στο πώς θέλει να παίζεται αυτό το παιχνίδι και ποιοι θα είναι οι κανόνες της, έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό κλείσει τη δημιουργική διαδικασία. Αλλά συμβαίνει στην πραγματικότητα να ανακαλύπτουμε τα διάφορα, ας πούμε, κενά σε αυτά που σκεφτόμαστε, σε αυτά που μας έχουν φανεί καλές ιδέες, την ώρα που παίζουμε και ξαναπαίζουμε και ξαναπαίζουμε το παιχνίδι που στήσαμε και ακόμα περισσότερο την ώρα που παίζουν και άλλοι άνθρωποι το παιχνίδι που στήσαμε, οι οποίοι δεν ήταν στη δημιουργική ομάδα. Και μέσα από τη διαδικασία αυτή μπορεί κανείς να λιάνει όλο και περισσότερο τους μηχανισμούς του παιχνιδιού που διαλέγει και τα σημεία, τον τρόπο ροής του παιχνιδιού και τελικά να φτιάξει ένα παιχνίδι που είναι ακόμα καλύτερο από την αρχική του ιδέα. Στο κεφάλαιο λοιπόν αυτό περιγράφουμε μια μεθοδολογία για το πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και με ποιο τρόπο μπορεί να ενσωματωθεί στο σχεδιασμό του παιχνιδιού μας. Στο τέλος, στο κεφάλαιο για την παρουσίαση του παιχνιδιού, έχουμε κάποιες ειδικότερες οδηγίες για το πώς γράφουμε τα εγχειρίδια κανόνων και για το πώς κάνουμε τη βιντεοσκόπηση δοκιμαστικών παρτίδων. Όσοι από εσάς εν τέλει αποφασίσετε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό, θα δείτε ότι η βιντεοσκόπηση δοκιμαστικής παρτίδας είναι ένα από τα παραδοτέα, γιατί βοηθάει πολύ στη διαδικασία αξιολόγησης τις κριτικές επιτροπές να δουν την εμπειρία που είχαν οι ομάδες παίζοντας το παιχνίδι τους και το λαμβάνουμε αυτό υπόψη. Αλλά και το ζήτημα του πώς γράφουμε εγχειρίδια κανόνων είναι αρκετά σημαντικό και μάλιστα παρατηρήσαμε πέρυσι σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια που είχαμε λάβει ότι ο λιγοστός χρόνος που είχαν, επειδή ήταν ένα πολύ περίπλοκο παιχνίδι, ο λιγοστός χρόνος που είχαν για να συντάξουν το εγχειρίδιο κανόνων και να το ελέγξουν και να το ελέγξουν και με ανθρώπους που δεν ήξεραν τους κανόνες του παιχνιδιού, στήχησε πάρα πολύ στο πόσο κατανοητό ήταν τελικά το εγχειρίδιο και δυσκόλυψε πάρα πολύ τη διαδικασία αξιολόγησης. Για αυτές τις δύο παραμέτρους ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε και ξεχωριστές επιμορφώσεις, γιατί είδαμε ότι ήταν κάτι που ενδιέφερε τους εκπαιδευτικούς. Και ελπίζω να έχουμε τη χαρά να σας δούμε και σε εκείνες. Επίσης, στο κανάλι του ECOMEN στο YouTube μπορεί να βρει κανείς αναρτημένα βίντεο από προηγούμενες επιμορφωτικές και ενημερωτικές δράσεις. Και ο κατάλογος αυτών των βίντεο συνεχίζει να εμπλουτίζεται με τις επιμορφώσεις που γίνονται φέτος. Επομένως, όσοι ενδιαφέρεστε, αξίζει, πιστεύω, να μείνετε συντονισμένοι. Στη σελίδα του διαγωνισμού στο site του ECOMEN, μπορείτε να βρίσκετε συγκεντρωμένους τους συνδέσμους για όλα τα εκπαιδευτικά υλικά και τον ίδιο τον εκπαιδευτικό οδηγό, το μάθημα παιχνίδι, που μπορείτε να τον κατεβάσετε ελεύθερα από εκεί. Και αυτή τη στιγμή η ανάρτησή μας είναι επικαιροποιημένη. Μισό λεπτάκι να δω αν μπορώ να πάω στην σελίδα και να σας τη δείξω.
Ελπίζω ότι αυτή τη στιγμή βλέπετε στην πραγματικότητα τη σελίδα από τον browser της ανάρτησής μας, όπου θα δείτε ότι η ανάρτηση αυτή τη στιγμή έχει επικαιροποιηθεί και με τη νέα προθεσμία υποβολής συμμετοχών που έχουμε δώσει για τις 3 Ιουνίου. Ναι. Θα το δοκιμάσουμε με άλλο τρόπο. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Θάνο, ο οποίος λειτουργεί και ως υποβολέας εδώ. Βλέπετε λοιπόν εδώ την επικαιροποιημένη ανάρτηση στην οποία μπορείτε να πάτε στην ιστοσελίδα του ΕΚΟΜΕ και θα στείλω και τους συνδέσμους στο chat μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης για να το έχετε πρόχειρο. Θα δείτε εδώ ότι εκτός από οδηγίες για την υποβολή καθώς και την φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος από την οποία δηλώνετε, δεν είναι δεσμευτικό, αν δηλώσει κανείς δηλαδή συμμετοχή εδώ σε αυτή τη φόρμα δεν σημαίνει ότι θα σας κυνηγήσουμε μετά να υποβάλλετε. Μπορείτε επίσης να βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα υποστηρικτικά υλικά τα οποία ελπίζουμε ότι θα είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε να επικαιροποιούμε. Η προθεσμία υποβολή συμμετοχών έχει πάρει παράταση φέτος, γιατί είδαμε ότι καθώς η έγκριση για το διαγωνισμό ήρθε αρκετά αργά, υπήρχε δυσκολία πάλι για τις ομάδες να έχουν επαρκή χρόνο προκειμένου να δουλέψουν τα έργα τους. Δυστυχώς φέτος είχαμε την ενημέρωση για την έγκριση του διαγωνισμού μόλις τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, το αντιστάθμισμα ήταν ότι σχεδόν παράλληλα είχαμε τη χαρά να μάθουμε ότι ο εκπαιδευτικός οδηγός στο μάθημα παιχνίδι έχει εγκριθεί και εντάχθηκε στα εκπαιδευτικά υλικά που ενέκρινε το ΙΕΠ για τα εργαστήρια δεξιοτήτων σε δημοτικό και σε γυμνάσιο. Βρίσκεται στον θεματικό άξονα δημιουργό καινοτομό, δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία. Και ελπίζουμε ότι με τον τρόπο αυτόν θα δοθεί δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να εντάξουν το σχεδιασμό παιχνιδιού στις δραστηριότητες της τάξης τους, να το κάνουν με μεγαλύτερη ευχέρεια χρόνου. Από την πλευρά μας, σκοπεύουμε να εμπλουτίσουμε το διαθέσιμο υλικό και με σχέδια μαθημάτων, σενάρια χρήσης και δραστηριοτήτων για διαφορετικές τακτικές. Και στο σημείο αυτό, επιστρέφοντας και στη συζήτηση περί ενεργής κοινότητας που έθεσε πριν ο Στέλιος, θα ήθελα να πω ότι μας ενδιαφέρει πολύ η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που θα μπορέσουν ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν αυτά τα υλικά, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να εμπλουτίσουμε με σενάρια σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Γιατί φυσικά, ο κάθε εκπαιδευτικός που δουλεύει με την ομάδα του ένα διαγωνισμό ή ένα παιχνίδι, είτε στο πλαίσιο του διαγωνισμού είτε όχι, αποκομίζει μια διαφορετική εμπειρία και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συστηματοποιήσουμε κάποιες από αυτές σε σενάρια χρήσης των εκπαιδευτικών μας υλικών. Ένα λεπτάκι. Θάνο, βλέπουμε πάλι το PowerPoint. Επειδή κάναμε μια περιήγηση στα εκπαιδευτικά υλικά, να σας πω εδώ ότι ο στόχος μας σε αυτά ήταν η συγκρότηση ενός χρήσιμου σώματος βοηθητικών υλικών, αλλά οπωσδήποτε δεν απαραίτητη ούτε η ανάγνωση ούτε η χρήση των εκπαιδευτικών υλικών για όσα αποφασίσουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Ελπίζουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε δομήσει τις ενότητες, ωστόσο, θα έχει αρκετή αυτοτέλεια, ώστε αν κάποιος θέλει να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα σημεία προκειμένου να οργανώσει μια εκπαιδευτική δραστηριότητα με αφορμή αυτά τα υλικά, έχει όντως ένα σετ πληροφορίας δομημένο προκειμένου να το κάνει. Και ελπίζουμε ότι αυτή η δουλειά και ο τρόπος με τον οποίο θα εμπλουτίζεται θα δώσει κίνητρα για πειραματισμό και για δοκιμή μεθόδων και προσεγγίσεων πριν και πέρα από οτιδήποτε άλλο. Θα σας πω για δύο λόγια για την προτινόμενη μεθοδολογία, προκειμένου κάποια στιγμή να περάσουμε και στο διατάφτα. Καταρχάς, λοιπόν, παρουσιάζουμε μερικές βασικές παραμέτρους που θεωρούμε ότι πρέπει να έχει κανείς υπόψη για τον σχεδιασμό ενός παιχνιδιού. Και αυτές είναι, καταρχάς,
τις έχουμε συστηματοποιήσει δηλαδή σε αυτές τις 6 ενότητες που βλέπετε στην οθόνη σας. Δηλαδή, καταρχάς ο στόχος. Τι πρέπει να πετύχουν οι παίκτες για να κερδίσουν το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αποσαφηνίσουμε αυτό στην αρχή της δημιουργικής μας διαδικασίας. Δεύτερον, τι κατηγορίες διάδρασης θέλουμε να πετύχουμε ανάμεσα στους παίκτες. Αυτό έχει να κάνει με το αν το παιχνίδι μας μπορεί να παίζεται με έναν, από έναν ή περισσότερους παίκτες και με τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να αλληλεπιδρούν οι παίκτες στη διάρκεια του παιχνιδιού μας και είναι σημαντικές αποφάσεις για τη φυσιογνωμία του παιχνιδιού που σχεδιάζουμε. Φυσικά, με βάση τις πλατφόρμες που είχαμε δώσει μέχρι πέρυσι για το διαγωνισμό, τα ψηφιακά αφηγηματικά παιχνίδια έβγαιναν single player. Αλλά ακόμα και έτσι είναι σημαντικό να σκεφτούμε σε αυτό το σημείο τι εμπειρία θέλουμε να έχει ο παίκτης από τη διαδραφή του έστω με το παιχνίδι. Μια άλλη παράμετρος, οι πόροι και η διαχείρισή τους. Αυτό που ονομάζουμε πόροι είναι τα διάφορα αντικείμενα με τα οποία, τα οποία χρησιμοποιούμε στο παιχνίδι και η διαχείρισή τους είναι σημαντικό κομμάτι του τρόπου παίξηματος. Σκεφτείτε, ας πούμε, όταν παίζουμε μονόπολη, που είναι ένα παράδειγμα που συνήθως είναι αρκετά γνωστό, οι πόροι περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα χρήματα, αλλά περιλαμβάνουν επίσης αυτά τα πλαστικά κομματάκια με τα σπιτάκια και με τα ξενοδοχεία, τον οποίο διαχείριση είναι σημαντική για να αναπτύξουμε το παιχνίδι μας. Οι πόροι, λοιπόν, αποτελούν μερικά μόνο από τα συστατικά του παιχνιδιού, που είναι η άλλη παράμετρος στην οποία επικεντρώνουμε. Και τα συστατικά είναι όλα τα διαφορετικά κομμάτια που συναποτελούν ένα παιχνίδι. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, οι πόροι, ας πούμε στη μονόπολη που είπαμε, οι πόροι είναι τα χρήματα, τα σπίτια, τα ξενοδοχεία, αλλά στα συστατικά περιλαμβάνεται επίσης το ταμπλό, τα ζάρια, τα πιόνια. Σε ένα ψηφιακό παιχνίδι, τα συστατικά περιλαμβάνουν επίσης τον ψηφιακό χώρο στον οποίο κινείται ο παίκτης, τα avatar του παίκτη που κινούνται μέσα σε αυτό το χώρο, χαρακτήρες τους. Οπότε είναι μια ευρύτερη κατηγορία από τους πόρους. Παρ' όλα αυτά, θεωρήσαμε χρήσιμο να μιλήσουμε λίγο και για το ζήτημα των πόρων, γιατί, για να βοηθήσουμε τις ομάδες που θέλουν να σχεδιάσουν ιδίως ένα επιτραπέζιο παιχνίδι να κάνουν αυτή τη μικρή διαφοροποίηση. Έπειτα, οι κανόνες. Δεν μπορούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι χωρίς να γνωρίζουμε τους κανόνες τους. Και οι κανόνες πρέπει πάντα να έχουν τη μορφή δομημένων οδηγιών για το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να κάνουν οι παίκτες προκειμένου να πετύχουν τον στόχο του παιχνιδιού. Και τέλος, ο τρόπος παίξηματος και οι μηχανισμοί. Εδώ συμπεριλαμβάνουμε και την αγγλική ορολογία, γιατί συχνά τη βρίσκουμε αυτή και σε σχετικά κείμενα, σε σχετική αρθρογραφία, ας πούμε, για το πώς μπορούμε να δουλέψουμε το σχεδιασμό ενός παιχνιδιού. Ο τρόπος παίξηματος καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εμπειρία που έχει ο παίκτης παίζοντας ένα παιχνίδι. Και σε αυτό αναπόσπαστο κομμάτι είναι οι μηχανισμοί, δηλαδή οι ενέργειες που μπορούν να εκτελέσουν οι παίκτες προκειμένου να πετύχουν το στόχο του παιχνιδιού. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα, όταν λέμε μηχανισμούς, εννοούμε στη μονόπολη που είπαμε πριν, το ότι ο παίκτης πρέπει να ρίξει το ζάρι, πρέπει να μετακινήσει το πιόνι, πρέπει αν πέσει σε ένα συγκεκριμένο τετράγωνο να τραβήξει μια κάρτα. Πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σημείο στο γύρο του όπου μπορεί να δώσει χρήματα για να χτίσει το σπίτι, το ξενοδοχείο. Αυτές οι ενέργειες είναι κομμάτι του μηχανισμού, των μηχανισμών του παιχνιδιού. Βλέπω ότι έχουμε ένα χεράκι που έχει σηκωθεί. Πιστεύω ότι είναι προτιμότερο να μαζέψουμε όλες τις ερωτήσεις για το τέλος της παρουσίασης. Αλλά παρόλα αυτά, να ξέρετε ότι καταγράφεται, δεν θα πάει καμία χαμένη. Τώρα, λοιπόν, επειδή ακριβώς έχουμε συστηματοποιήσει με αυτόν τον τρόπο τη μεθοδολογία μας, θεωρήσαμε αρκετά βοηθητικό να συμπεριλάβουμε στον οδηγό και μια πολύ κοντινή και συνοπτική μεθοδολογία, η οποία όμως εστιάζει σε 5 σημεία, όπως την έχει αναπτύξει η οργανωτική ομάδα του Global Game Jam Next.
Πρόκειται για μια διεθνή ομάδα, η οποία έχει φτιάξει και μια σειρά από βίντεο για τη δημιουργία παιχνιδιού από παιδιά από 12-17 ετών. Και μερικά από αυτά τα έχουμε μεταφράσει για να τα εντάξουμε στο εκπαιδευτικό μας υλικό. Και η μεθοδολογία αφορά το πώς μπορούμε. Έχουμε και τους συνδέσμους στον οδηγό. Η μεθοδολογία αφορά το πώς μπορούμε να αναλύσουμε και να τροποποιήσουμε υπάρχοντα παιχνίδια, και γι' αυτό κρίναμε χρήσιμο να την εντάξουμε στον οδηγό μας. Γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι ότι δίνει ένα σετ οδηγιών προκειμένου να μπορούμε να αναλύσουμε υπάρχοντα παιχνίδια για να τα προσαρμόσουμε σε διαφοροποιημένους εκπαιδευτικούς και μαθησιακούς στόχους. Και από την άποψη αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί για να στήσει κανείς χρήσιμες ασκήσεις με κομμάτια της μεθοδολογίας για το σχεδιασμό παιχνιδιού, έστω και αν εν τέλει δεν καταλήξει τη δημιουργία ενός παιχνιδιού, για να πειραματιστεί ουσιαστικά με διάφορες πλευρές της δημιουργίας, μέχρι να νιώσει αρκετά έτοιμος να προχωρήσει και στην ολοκληρωμένη δημιουργία. Τα πέντε σημεία που θα δείτε είναι αρκετά κοντά σε αυτό που σας έδειξα πιο πριν. Είναι και πάλι ο στόχος, το τι πρέπει να πετύχουν οι παίκτες για να κερδίζουν το παιχνίδι. Ο χώρος, το που παίζεται το παιχνίδι, ταμπλό, ένα επιδαπέδιο παιχνίδι μπορεί να έχει μία κίνηση σε συγκεκριμένο φυσικό χώρο, το ψηφιακό περιβάλλον. Τα δομικά συστατικά, δηλαδή όλα όσα απαιτούνται για να παιχτεί το παιχνίδι, όπως είπαμε πριν, και στα οποία συμπεριλαμβάνονται φυσικά οι πόροι. Οι μηχανισμοί για τους οποίους μπορούμε να σκεφτούμε, ας πούμε, τους μηχανισμούς με όρους ενέργειών, τα ρήματα, ας πούμε, του παιχνιδιού, ενώ τα δομικά συστατικά είναι τα ουσιαστικά του παιχνιδιού. Και τέλος, οι κανόνες. Τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να κάνουν οι παίκτες στο πλαίσιο του παιχνιδιού. Με βάση αυτούς τους πέντε άξονες, μπορεί κανείς να αναλύσει ένα παιχνίδι που του είναι πάρα πολύ γνωστό, το Uno, το Monopoly, να το αναλύσει σε αυτά τα πέντε στοιχεία και μετά να αρχίσει να τροποποιεί οποιοδήποτε από αυτά θέλει. Για παράδειγμα, να σκεφτεί πώς θα γινόταν η Monopoly αν άλλαζε κανείς το στόχο και το ταμπλό. Και τι άλλο μετά θα έπρεπε να αλλάξει. Και να αρχίσει παρακολουθώντας το πώς η παραμικρή αλλαγή σε κάποιο από αυτά τα σημεία αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα πέντε και πόσο μακριά μπορεί να πάει σε αυτό προκειμένου να στήσει τελικά ένα καινούριο παιχνίδι. Σε γενικές γραμμές, κάθε φορά που κάνουμε θεματική προσαρμογή ενός παιχνιδιού, δηλαδή αποφασίζουμε ότι θέλουμε να προσαρμόσουμε το χ παιχνίδι, το Trivial Pursuit, που είναι ένα παιχνίδι ερωτήσεων, σε ένα συγκεκριμένο θεματικό περιεχόμενο που μας αφορά για το μάθημά μας, ουσιαστικά ασυναίσθητα πειράζουμε κάποιο από αυτά τα σημεία και βλέπουμε ότι χρειάζεται να πειράξουμε και κάποιο άλλο. Οπότε θεωρήσαμε ότι το να έχει κανείς αποτυπωμένη με έναν εύληπτο τρόπο μια τέτοια μεθοδολογία τον βοηθά να σκεφτεί καλύτερα τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσει. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά τους στόχους του διαγωνισμού πλέον, δηλαδή τη δυνατότητα ή μόνο να παραλάβουμε μια συμμετοχή από εσάς για το διαγωνισμό μας, αν προχωρήσει αρκετά μακριά αυτή η θεματική προσαρμογή, θα επηρεάσει το στόχο, τα ατομικά συστατικά, τους μηχανισμούς και θα φτιάξει ένα αρκετά πρωτότυπο παιχνίδι, προκειμένου να υποβληθεί στο διαγωνισμό, αν αποφασίσετε να πειραματιστείτε με ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Δηλαδή. Για να σας δώσουμε λίγο το διάγραμμα των ενεργειών στις οποίες μπορεί να αναλύεται ο σχεδιασμός του παιχνιδιού ως εκπαιδευτική δραστηριότητα. Έχουμε φτιάξει αυτό το ταμπλό. Βλέπετε ότι υπάρχουν κομμάτια αυτής της δραστηριότητας τα οποία μπορεί να τα καλύψει κυρίως ο εκπαιδευτικός, κομμάτια που φυσικά τα δουλεύει με όλη την ομάδα και κομμάτια στα οποία μπορεί να εμπλέξει και ανθρώπους έξω από τη δημιουργική ομάδα. Όταν δηλαδή σκεφτόμαστε, γιατί ξαναλέω, το σημείο στο οποίο δημιουργούμε το παιχνίδι, έχουμε αποφασίσει σε ποια πλατφόρμα θέλουμε να δουλέψουμε ή ας πούμε ότι θα στήσουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, είναι, εν πάση περιπτώσει, σημαίνει ότι έχουμε λύσει μερικά βασικά πρώτερα ερωτήματα. Αλλά όταν αυτό το πράγμα το κάνουμε επειδή θέλουμε να το εντάξουμε σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, αυτά τα πρώτερα ερωτήματα περιλαμβάνουν πρώτον τον καθορισμό των μαθησιακών στόχων, τον οποίο θα τον θέσει ο εκπαιδευτικός. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με το στόχο του παιχνιδιού. Είναι το τι θέλει να πετύχει, να μάθουν οι μαθητές του από αυτή τη δραστηριότητα.
είναι το πώς διαλέγει το περιεχόμενο του μαθήματος που θέλει να δουλέψει με τους μαθητές του, προκειμένου να γίνει τεχνίδι, και με ποιο τρόπο κάνει τη σχετική εισαγωγή ώστε η ομάδα να ξέρει πώς τελικά, τι τελικά καλείται να προσαρμόσει στο παιχνίδι που δημιουργεί. Είναι η αντιστοίχηση των μαθησιακών στόχων με το προφίλ των παιχνιδιών που έχει κατά νου ενδεχομένως ότι θέλει να προσαρμόσει, αν θέλει να δουλέψει με προσαρμογή παιχνιδιού, ή το προφίλ των παιχνιδιών που θα χρησιμοποιήσει ως πρότυπα για να πάρει έμπνευση η ομάδα για να στήσει το δικό της. Ενδεχομένως, αν δουλέψουμε με προσαρμογή παιχνιδιού, η επιλογή του ίδιου του παιχνιδιού. Στο σημείο αυτό μπορεί να εμπλέξει κανείς και την ομάδα των μαθητών του, αλλά η τελική απόφαση εναπόκειται στον εκπαιδευτικό, προκειμένου ακριβώς να εξοικονομηθεί αρκετός χρόνος. Εκεί όμως ξεκινά πια η δημιουργική διαδικασία, που έχει να κάνει με την προσαρμογή του θεματικού περιεχομένου. Οι μαθητές έχουν μια εικόνα του ποιο περιεχόμενο καλούνται να καταφέρουν να περάσουν μέσα στο παιχνίδι τους και σκέφτονται δημιουργικά και πάνω σε αυτό. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι πέρυσι στον πιλωτικό διαγωνισμό είχαμε έναν περιορισμό θεματικό και είχαμε παιχνίδια με θεματική από το μάθημα της ιστορίας. Αλλά φέτος, επειδή υπήρξε πολύ ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς, το έχουμε αφήσει ανοιχτό. Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να διαλέξει να κλείσει έμπνευση από το δικό του μάθημα ή από οποιοδήποτε κομμάτι του μαθήματός του, προκειμένου να δημιουργήσει ένα παιχνίδι. Και βέβαια, ενθαρρύνουμε πάρα πολύ την ομαδική δουλειά και σε επίπεδο εκπαιδευτικών συναδέλφων. Δηλαδή, ένας εκπαιδευτικός, ας πούμε, ένας φιλόλογος που έχει κατά νου ένα παιχνίδι με βάση ένα κεφάλαιο του μαθήματος της γλώσσας, ας πούμε, και που θα ήθελε ενδεχομένως να κάνει ένα ψηφιακό παιχνίδι, θα ήταν ευχής έργων αν αποφάσισε να, και έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με συναδέλφους της πληροφορικής, προκειμένου να προχωρήσουν ένα βήμα παρακάτω και να φτιάξουν ένα ψηφιακό παιχνίδι. Και τα κομμάτια που είδαμε στην προηγούμενη μεθοδολογία, τη μεθοδολογία των 5 σημείων, ουσιαστικά έρχονται εδώ, στο βήμα 6 και στο βήμα 7, όπου έχοντας κατά νου τι θέλουμε να πετύχουμε με το παιχνίδι μας σε επίπεδο διδασκαλίας, αρχίζουμε και παίζουμε με την προσαρμογή του τρόπου παίξηματος και αυτό επηρεάζει με τη σειρά του τους κανόνες, ενδεχομένως να δημιουργήσει και να μας οδηγήσει στη δημιουργία και καινούριων κανόνων, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο, αν δουλεύουμε σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, για παράδειγμα, προσαρμόζουμε τα δομικά συστατικά, το ταμπλό και ούτω καθεξής. Το βήμα αυτό είναι τα δοκιμαστικά παιχνίδια που μας πάει πίσω σε αυτά που αναφέραμε νωρίτερα για το playtesting. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της δημιουργικής διαδικασίας το να δοκιμάσουμε αν όλες αυτές οι ιδέες που μας φαίνονται όμορφες δουλεύουν. Και είναι ακόμα πιο σημαντικό αυτό να το κάνουμε κρατώντας σημειώσεις και προσπαθώντας ξανά και ξανά να γυρίζουμε πίσω στα προηγούμενα βήματα και να κάνουμε μικρές αλλαγές. Όταν έχουμε καταλήξει σε ένα παιχνίδι που μας φαίνεται αρκετά λειτουργικό, είναι η στιγμή που μπορούμε να γράψουμε τους κανόνες. Και στο σημείο αυτό, όπως είπα, έχει πάλι σημασία τους κανόνες που θα γράψουμε να τους διαβάσει και κάποιος που δεν έχει σχέση με τη δημιουργική ομάδα και που δεν ξέρει από πριν πώς παίζεται το παιχνίδι, για να δούμε μήπως σε κάποια σημεία έχουμε υπάρξει πιο σύντομοι από όσο θα έπρεπε. Τελικά δεν δίνουμε στον τελικό χρήστη, στον άνθρωπο που θα παίξει το παιχνίδι χωρίς να ανήκει στην δική μας ομάδα, αρκετές πληροφορίες ώστε να ξέρει πώς να το κάνει σωστά. Η παρτίδα με εξωτερικούς δοκιμαστές, από πολλές απόψεις, λειτουργεί εξίσου κέρια όπως και τα δοκιμαστικά παιχνίδια. Δηλαδή, είναι το σημείο που πράγματι εμπλέκουμε ανθρώπους που δεν είναι στη δική μας ομάδα και τους ζητάμε να καταλάβουν τι λένε οι κανόνες μας και να παίξουν ένα παιχνίδι και να πάρουμε και τα δικά τους σχόλια. Σε επίπεδο σχολείου θα μπορούσε να γίνει αν εμπλέξει κανείς, ας πούμε, μία τάξη που δεν συμμετέχει στη δραστηριότητα τη δημιουργική και προσπαθήσει να δει πόσο καλά, ας πούμε, συμπεριφέρεται το παιχνίδι μας με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ήδη εξοικειωμένοι με αυτό.
η παρτίδα με την ομάδα σχεδιασμού, αφότου έχουν προηγηθεί όλα αυτά που ξαναβλέπουμε το παιχνίδι μας απ' έξω πια και ενδεχομένως με άλλα μάτια. Και τέλος, η αξιολόγηση της διαδικασίας, που είναι μια δραστηριότητα που εμπλέκονται επίσης και η δημιουργική ομάδα, οι μαθητές, αλλά και ο ίδιος εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει κατά νου ποιοι ήταν οι μαθησιακοί στόχοι που ήθελε να πετύχει και μπορεί να αξιολογήσει πόσο καλά, ας πούμε, τελικά επιτεύχθηκαν. Ελπίζω να μην φαίνεται πιο περίπλοκο από όσο είναι. Στην πραγματικότητα, προσπαθούμε απλά να τυποποιήσουμε τα βήματα στα οποία συνέστητα θα ερχόταν κανείς δημιουργώντας ένα παιχνίδι. Και θα κλείσω με μερικά παραδείγματα από τα παιχνίδια που λάβαμε πέρυσι, ακριβώς για να αναδείξω αυτό το σημείο, ότι ακόμα και ομάδες που δουλέψανε χωρίς να έχουν μεγάλη εξοικείωση με αυτά τα εκπαιδευτικά υλικά, και οι οποίες βασίστηκαν με κάποιο αυθόρμητο τρόπο σε παιχνίδια που τους ήταν γνωστά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ναι, είδαν, όταν κουβεντιάσαμε πια μαζί τους για τα παιχνίδια τους, είδαν σε ποιο βαθμό είχε δουλέψει ουσιαστικά αυτή η διαδικασία, έστω και ασυναίσθητα. Για παράδειγμα, εδώ βλέπετε ένα παιχνίδι που είμαι σίγουρη ότι θυμίζει σε όλη τη Μονόπολη, που την έχουμε σήμερα σαπίσει στις αναφορές. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ γνωστό παιχνίδι και είναι πολύ λογικό ότι όταν ξεκινάει κανείς να κάνει μια τέτοια δραστηριότητα, θα βασιστεί σε πράγματα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο του είναι οικεία. Ωστόσο, το παιχνίδι αυτό, αν εξαιρέσει κανείς τα visuals που κράτησε από τη γνωστή μας Μονόπολη και το ότι έχει κάρτες ερωτήσεων και εντολών, στην πραγματικότητα είναι αρκετά πρωτότυπο σε σχέση με Μονόπολη, γιατί δεν έχει διαχείριση πόρων με τον ίδιο τρόπο. Τα παιδιά ουσιαστικά αξιοποίησαν ένα οικείο περιβάλλον παίξηματος, ένα οικείο ταμπλό, για να στήσουν ένα παιχνίδι για την τοπική ιστορία της περιοχής. Είναι η Νεάπολη του Λασιθίου Κρήτης. Ένα παιχνίδι για την τοπική ιστορία της πόλης τους και στην πραγματικότητα παίζοντας το παιχνίδι, κάνοντας ένα κύκλο στο ταμπλό, ούτε χτίζεις ούτε αγοράζεις, αλλά μαθαίνεις περισσότερα πράγματα για την τοπική ιστορία από περασμένες εποχές μέχρι και πολύ πρόσφατα, ας πούμε, τις επιτυχίες της τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου. Και είναι ένα παιχνίδι, δεν ξέρω αν φαίνονται εντωμεταξύ το πόσο όμορφα έχουν στήσει τα πιόνια για αυτό το παιχνίδι, που έχουν χρησιμοποιήσει βίδες και παξιμαδάκια και έτσι έχουν φτιάξει 4 πιόνια με εντελώς διαφορετική μορφή και κάπως συντάστρια λόψη. Αντί, ας πούμε, να πάρουν ένα είναι απίστευτα τα σημεία στα οποία εκφράστηκε, ακόμα και σε τι λεπτομέρειες εκφράστηκε η δημιουργικότητα των ομάδων. Το παιχνίδι που βλέπετε εδώ, το οποίο πήρε και βραβείο στην κατηγορία των επιτραπέζιων του Δημοτικού, επίσης χρησιμοποιεί ως έμπνευση Μονόπολη και επίσης το παιχνίδι Uno. Πιθανότατα είναι λιγότερο αναγνωρίσιμο στην όψη του τι κρατάει από τη Μονόπολη. Κρατάει το μηχανισμό του ότι κινείσαι κυκλικά στο ταμπλό και ότι περνώντας από συγκεκριμένα σημεία, ας πούμε, αφετηριακά, χρειάζεται να πάρεις, όχι χρήματα, γιατί εδώ δεν έχει χρήματα, αλλά κάρτες, δηλαδή να συλλέξεις πόρους. Αλλά είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ φάνταστο στη χρήση των πόρων το συγκεκριμένο, γιατί ο βασικός πόρος είναι αυτές οι κάρτες που βλέπετε, οι οποίες λειτουργούν, παίζονται με τον τρόπο που παίζονται οι κάρτες στο Uno, αλλά ταυτόχρονα είναι αυτές που επιτρέπουν στα πιόνια να κινούνται. Και ήταν και ένα πολύ πρωτότυπο παιχνίδι θεματικά, γιατί ενώ πήρε έμπνευση, είναι από μαθητές της 6ης Δημοτικού το συγκεκριμένο, από ιστορία γύρω από την Επανάσταση, εστίασε πάρα πολύ στην ιστορία του φιλελληνισμού, αλλά με αυτόν τον εφάνταστο τρόπο. Οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν ως επιμελητές μιας έκθεσης και να στήσουν μια έμπνευση για τον Σέλεϊ και το κίνημα του φιλελληνισμού. Εδώ βλέπετε μια αντίστοιχη στην πραγματικότητα έμπνευση, αλλά από ένα σχολείο της Κύπρου. Νομίζω εδώ το ταμπλό θυμίζει πάλι λίγο περισσότερο τη Μονόπολη που ξέρουμε. Έχουμε και τα χρήματα. Παρόλα αυτά, είναι ένα παιχνίδι που έχει πολύ στοιχειώδεις εντολές και δεν χρειάζεται κάρτες εντολών και κάρτες ερωτήσεων. Νομίζω ότι υπάρχουν κάρτες εντολών που είναι οι κάρτες κομιτά του, αν θυμάμαι καλά, αλλά κατά κύριο λόγο αυτό που οδηγεί στις ερωτήσεις γνώσεων είναι τα ίδια τα τετράγωνα. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί στην πραγματικότητα συνδυάζει, είναι ένα παιχνίδι ερωτήσεων γνώσης στην πραγματικότητα, αλλά
Το συνδυάζει πολύ ωραία με μια εξοικείωση με την οπτικότητα και την τέχνη γύρω από την Επανάσταση του 21. Κάθε κάρτα ερωτήσεων είναι στενά συνδεδεμένη με ένα έργο τέχνης, που απεικονίζει είτε σκηνές της Επανάστασης, είτε μορφές της Επανάστασης και μορφές Φιλελλήνων. Και ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζει αυτά τα στοιχεία με το βασικό στόχο, που είναι να συλλεγεί ένα συγκεκριμένο ποσό για να σταλεί ως ενίσχυση στην Επανάσταση, και πάλι δείχνει εξαιρετική πρωτοτυπία στη θεματική προσαρμογή. Ένα άλλο παιχνίδι που βασίστηκε και αυτό εν μέρη σε Μονόπολη, αλλά έχει εντελώς διαφορετικό σύστημα ανάπτυξης πόρων, είναι η Κωνσταντινούπολη από το 4ο Γυμνάσιο του Άργους, που επίσης βραβεύτηκε στα γυμνάσια, και το οποίο και πάλι κρατάει αυτήν την κυκλική ουσιαστικά κίνηση στο ταμπλό και τις κάρτες ερωτήσεων. Έχει πόρους, ανταλλαγή χρημάτων, αλλά έχει και κάποια στοιχεία ανάπτυξης πόρων που έρχονται από εντελώς διαφορετικά παιχνίδια. Αν έχετε παίξει, ας πούμε, το παιχνίδι Hotel, που κυκλοφορούσε πριν από μερικά χρόνια και έκανε στην ανάπτυξη ενός ξενοδοχείου, ουσιαστικά εδώ κάνει στην ανάπτυξη μιας κωνσταντινοπολίτικης συνοικίας. Ο τρόπος με τον οποίο, ωστόσο, έχουν περάσει στο παιχνίδι μερικά πολύ βασικά σημεία πώς λειτουργούσε η Βυζαντινή κοινωνία και τι θέση είχαν σε μια Βυζαντινή πρωτεύουσα οι ευγενείς προκειμένου για την ανάπτυξη του οικιστικού της ιστού, είναι εντυπωσιακός, είναι πράγματι λεπτοδουλεμένος και είναι μια από τις περιπτώσεις που βλέπει κανείς ότι μπορεί να έχει και πολύ δημιουργικές θεματικές προσαρμογές που να οδηγούν σε παιχνίδια εκπαιδευτικά, παιχνίδια γνώσης, που ωστόσο δεν είναι απλώς σαν να έχεις κάνει, να έχεις πάρει ένα τεστ, ας πούμε, με ρωταποκρίσεις και να το έχεις στήσει απλώς σε μόρφη παιχνιδιού. Δεν θέλω να σας κρατήσω πολύ περισσότερο, γιατί θέλω να δώσω τον λόγο και στον κύριο Λαδιά. Ήθελα απλώς να σας δείξω μερικά παραδείγματα για το πόσο πρωτότυπα τελικά τα παιχνίδια μπορεί να προκύψουν, ενώ ξεκινά κανείς με την απλή, ας πούμε, φιλοδοξία μιας θεματικής προσαρμογής τελικά. Και νομίζω ότι έχω ήδη υπερβεί τον αρχικό μου χρόνο. Αλλά πραγματικά ελπίζω ότι τα παραδείγματα στο τέλος σας έδωσαν κάποια έμπνευση. Όπως είπα, νομίζω ότι για τη ροή του σεμιναρίου είναι καλύτερα να μαζέψουμε όλες τις ερωτήσεις στο τέλος. Οπότε στο σημείο αυτό θα καλέσω τον κύριο Λαδιά να συνεχίσει με τη δική του παρουσίαση. Απλώς να σας πω ότι ο κύριος Λαδίας είναι πρώην συνάδελφός σας, υπηρέτησε για χρόνια στην εκπαίδευση και ορισμένα από αυτά ο σύμβουλος. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ανίνων με αντικείμενο τα περιβάλλοντα διαπαθής για εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων και πλέον, όπως είπαμε και νωρίτερα, συνεργάζεται ως ερευνητής και εκπαιδευτής με τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης, που έχει στόχο την εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της ευρύτερης μεθοδολογίας STEM στην εκπαίδευση. Κύριε Λαδιά, ελπίζω να μην σας έχω πάρει πολύ από το χρόνο σας. Ο λόγος εσάς. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Να διαμοιράσω την οθόνη μου. Ωραία. Υποθέτω ότι βλέπετε τα περί του Scratch. Ωραία. Λοιπόν, περί του Scratch. Πάμε. Τι είναι το Scratch? Υπάρχει ένα σχετικό ανέκδοτο που λέει βάλαν τρεις ανθρώπους μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Κάτι υπήρχε εκεί πέρα μέσα. Τους είπαν να το ψηλαφίσουν. Και τους βγάλαν έξω από το δωμάτιο και τους ρωτήσαν τι είναι. Ο ένας είπε ότι είναι μια βούρτσα, ο άλλος είπε ότι ήταν μια κολόνα και ο τρίτος είπε ότι ήταν ένας σωλήνας. Τι ήταν στην πραγματικότητα, τι ήταν αυτό? Ήταν ένας ελέφαντας. Ο ένας είχε πιάσει την ουρά με το θύσανο, ο άλλος ένα πόδι και ο άλλος την προβοσκίδα. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για το Scratch. Τι είναι λοιπόν το Scratch? Είναι ένα πολυμεσικό προγραμματιστικό περιβάλλον. Και σαν πολυμεσικό διαχειρίζεται κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο κτλ.
αναπτύχθηκε από το Lifelong Kindergarten Group στο MIT. Το Kindergarten έχει σημασία το νηπιαγωγείο, γιατί είναι η χρονική περίοδος που τα παιδιά είναι πιο δημιουργικά. Έχουν καταπληκτικές ιδέες και αυτή η δημιουργικότητα των παιδιών πέφτει στην τετάρτη δημοτικού. Δεν ξέρουμε αν αυτό οφείλεται στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο φροντίζει να καταστρέψει τη δημιουργικότητα των παιδιών. Το Scratch λοιπόν είναι ένα όριμο προϊόν μακροχρόνιας εξέλιξης. Έχουν από την πηγή που ήταν η Logo, υπάρχουν διάφορες εξελίξεις, διάφορες γλώσσες σχετικές με αυτή τη φιλοσοφία. Αυτά ήταν μιμίδια που πολεμούν μεταξύ τους και κάποια επιβιώνουν. Το Scratch λοιπόν είναι ένας survivor που έχει επιβιώσει μέσα από έναν αντισόπιτο ανταγωνισμό παγκόσμιο. Βασίζεται σε παιδαγωγικές αρχές του Papert. Θα συνιστούσα να διαβάσετε τις νοητικές θύελες. Αυτές οι ιδέες μπορούν και στο Scratch μπορεί να δημιουργηθούν αφηγήσεις, προσομοιώσεις και παιχνίδια. Αυτά τα λέει ο Ρέσνινγκ, ο δημιουργός και εμπνευστής του Scratch. Το Scratch έχει δυνατότητες αλληλεπίδρασης και πλοήγησης που καθορίζονται με προγραμματιστικό τρόπο. Θα τα εξηγήσουμε αυτά ένα-ένα στη συνέχεια. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και με τεράστια online κοινότητα. Το 2021 είχε 114 εκατομμύρια project που είχαν ανέβει στο χώρο του και υπήρχαν 42 εκατομμύρια δημιουργοί. Πού χρησιμεύει το Scratch? Το Scratch στοχεύει στην εκπαίδευση. Είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, δηλαδή δεν πρέπει να το συγκρίνουμε με άλλα τα οποία απευθύνονται στην παραγωγή. Με το Scratch ως πολυεργαλείο, στα χέρια ενός μαθηματικού μπορεί να παραχθούν fractals. Αυτά που θα σας δείξω τώρα, αν έχουμε χρόνο στο τέλος και θέλετε, μπορώ να σας δείξω και τον κώδικα και να τα δούμε και να τρέχουν. Στα χέρια ενός φυσικού μπορεί να παραχθούν προσομοιώσεις. Εδώ πέρα, για παράδειγμα, είναι ο ήχος, φαίνεται ο ήχος που παίρνουμε από το μικρόφωνο, ή να δούμε κάτι αντίστοιχο με αυτό. Στα χέρια ενός βιολόγου μπορούν να παραχθούν μοντέλα, δέντρα με αναδρομή. Ή αυτό εδώ ήταν ένα πρόγραμμα που έκανα τον Ιανουάριο πριν ξεσπάσει η πανδημία. Ήδη είχαμε πληροφορίες για τα μικρόβια και δείχνει πως σε ένα πληθυσμό λευκών υγιών, ας πούμε, ατόμων, πώς μεταδίδονται μια ασθένεια. Στα χέρια ενός δασκάλου μπορεί να παραχθούν πολυμεσικές αφηγήσεις. Στα χέρια ενός πληροφορικού, σαν εμένα, καλή ώρα, μπορούν να βγουν μαθήματα προγραμματισμού. Στα χέρια ενός εικαστικού μπορούν να παραχθούν animation και εικαστικές συνθέσεις. Στα χέρια ενός μαθητευόμενου game designer μπορούν να βγουν ψηφιακά παιχνίδια. Και στα χέρια ενός θεατρολόγου μπορεί να είναι η λύση που αναζητά προβλήματα. Πώς δουλεύει τώρα το Scratch? Για να εξηγήσουμε πώς δουλεύει το Scratch, θα χρησιμοποιήσουμε μια μεταφορά. Η ανάπτυξη ενός project στο Scratch είναι ανάλογη με την παραγωγή ενός θεατρικού έργου. Ή καλύτερα με το ανέβασμα ενός έργου θεάτρου σκιών, ένας καραγκιόζης. Τι χρειαζόμαστε για να αναβάσουμε καραγκιόζη? Χρειαζόμαστε μια σκηνή, ορίστε η σκηνή. Θα τη δούμε τώρα ολόκληρη αυτή. Στη σκηνή αυτή υπάρχουν τα σκηνικά. Εδώ από κάτω λοιπόν, σε αυτή τη σκηνή φαίνονται τα σκηνικά και μπορούμε να έχουμε περισσότερα του ενός σκηνικά, τα οποία να προβάλλονται στη σκηνή. Χρειαζόμαστε ένα cast ηθοποιών. Εν προκειμένου έχουμε τον καραγκιόζη, τον κολλητήρι και τον κατηραμένο όφι. Αυτά στο Scratch τα λέμε object, αντικείμενα. Όταν λοιπόν
ένα αντικείμενο εν προκειμένου ο Καραγκιόζης ανέβει στη σκηνή, παίζει κάποιο ρόλο. Αυτό είναι το sprite. Έτσι. Εδώ έχουμε τον ηθοποιό, δηλαδή την Αλίκη Βουγιουκλάκη, και εδώ έχουμε τη Μανταλένα, αν θυμάμαι καλά. Είναι άλλο ο ρόλος και άλλο ο ηθοποιός. Ο ρόλος έχει χαρακτηριστικά, το όνομά του, αν προβάλλεται ή όχι, συντεταγμένες που είναι εδώ πέρα πάνω, το μέγεθος, η κατεύθυνσή του και διάφορα άλλα πράγματα. Και συμπεριφέρεται σύμφωνα με κάποιο σενάριο. Εδώ λοιπόν που λέει υπάρχουν τρεις ταμπέλες, η μία είναι ο κώδικας. Έχουμε διάφορες κατηγορίες κώδικα, μία από αυτές που είναι τα συμβάντα δείχνεται εδώ. Εδώ λοιπόν μπορούμε να πάρουμε και να σύρουμε τέτοιες εντολές εδώ και να θηλυκώσουν αυτές οι εντολές μεταξύ τους και να φτιαχτεί ένα σενάριο. Σενάριο το λένε και στο Scratch. Που λέει όταν γίνει κλικ στο πράσινο σημειάκι, δηλαδή όταν ξεκίνα να παίζεις, του λέει πήγαινε στη θέση χ και ψ, σε μια συγκεκριμένη θέση, πες όχ μανούλα μου, να θα πάει και να βγάλει ένα μπαλούν από πάνω που θα λέει αυτό και μετά θα λέει και θα παίξει και τον ήχο μανούλα. Αυτά λοιπόν τα είδαμε σε αυτήν εδώ την καρτέλα, τον κώδικα. Αν θέλαμε να δούμε τον ήχο, θα μας πήγαινε στην επόμενη, σε άλλη καρτέλα που είναι η ήχη. Και εδώ πέρα μέσα υπάρχει το μανούλα μου, αχ, μανούλα μου. Τους ήχους μπορούμε να κάνουμε μια στοιχειώδη επεξεργασία ή δεν μπορούμε να τους επεξεργαστούμε με ένα εξωτερικό πρόγραμμα, Audacity και τα σχετικά. Μιλήσαμε για τον κώδικα, μιλήσαμε για τους ήχους, πάμε για τις ενδυμασίες. Κάθε αντικείμενο, ένας ηθοποιός, μπορεί να έχει πολλαπλές ενδυμασίες, πολλαπλά κουστούμια. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε τον Καραγκιόζη, έτσι, και εδώ μπορεί να έχουμε τον Καραγκιόζη σε άλλες φάσεις, έτσι, φούρναρη, δεν ξέρω εγώ, ναύαρχο, Μεγαλέξανδρο και τα σχετικά. Είναι σημαντικό, αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε παρακάτω, ότι κάθε αντικείμενο έχει πολλές ενδυμασίες. Θα μας βοηθήσει στην οργάνωση του περιεχομένου. Ποιος τα κάνει όλα αυτά, τα κάνει ο καραγκιοζοπαίκτης. Τι είναι ο καραγκιοζοπαίκτης, δηλαδή είναι ο παραγωγός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος. Εντάξει, είναι ουσιαστικά το παιδί που τα δημιουργεί όλα αυτά. Είναι λοιπόν ο δημιουργός της πολυμουσικής εφαρμογής και τα προβάλλει για να τα δει ο θεατής. Όταν λοιπόν πάμε να του πούμε σε μια προβολή. Πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσουμε έτσι, τι βλέπει ο δημιουργός, ο προγραμματιστής, το παιδί δηλαδή, βλέπει αυτό εδώ το περιβάλλον. Και τι βλέπει ο θεατής, βλέπει αυτό εδώ πέρα. Συγχέονται αυτοί οι δύο ρόλοι, γιατί το παιδί που το δημιουργεί το βλέπει και μετά. Δηλαδή, ενώ όταν το δημιουργεί είναι δημιουργός και όταν το βλέπει είναι θεατής και μπερδεύει αυτούς τους δύο ρόλους. Πάμε τώρα. Χειριστήρια για αλληλεπίδραση. Αυτά τα αντικείμενα που υπάρχουν που μπορούμε να φτιάξουμε στο Scratch, εδώ για παράδειγμα ένα παιχνίδι, έχει μια πίστα και έχουμε δύο αυτοκινητάκια τα οποία μπορείς να τα χειριστείς με τι? Με τα βελάκια από εδώ από το πληκτρολόγιο, ξέρω και ενδεχομένως πατώντας το K να είναι το γκάζι, το J να είναι το φρένο και ούτω καθεξής. Ένας τρόπος λοιπόν είναι να το χειριστείς με το πληκτρολόγιο, ένας άλλος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσεις joystick για να κάνεις αυτό. Ένας τρίτος τρόπος είναι να πάρεις ένα εξωτερικό μικροεπεξεργαστή, μικροκοντρόλερ μάλλον, μικροελεγκτή, όπως εδώ για παράδειγμα είναι το MicroBit του BBC, αξία 20 ευρώ, να το συνδέσεις αυτό πάνω σε μια πλακέτα με ένα joystick και τέσσερα πλήκτρα και να φτιάξεις το χειριστήριό σου και με ένα καλώδιο USB να το συνδέσεις με τον υπολογιστή. Αυτό είναι η hardware άποψη, δηλαδή το τι θα συμβεί στο υλικό σου. Τώρα, το Scratch, για να δει αυτή τη συσκευή, χρειάζεται μια επέκταση. Υπάρχουν επεκτάσεις για το MicroBit, άρα μέσα από αυτή την επέκταση θα του βγάλει και στις εντολές πώς θα χειρίζεται το MicroBit. Τι μπορεί να κάνει δηλαδή με αυτή εδώ την πλακέτα. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να φτιάξουμε ένα παιχνίδι και να το χειρίζονται οι παίκτες απ' έξω. Ένας συνάδελφος το είχε κάνει αυτό με Καραγκιόζη, είχε συνδέσει μέχρι, αν θυμάμαι καλά, 3-4 joystick και οι μαθητές, ο καθένας χειριζόταν τη δικιά του φιγούρα
μέσα από joystick. Τα παιδάκια είχαν τρελαθεί με αυτό. Λοιπόν, αλληλεπίδραση με κάμερα. Εδώ θα ήθελα να σας το δείξω, να το κάνουμε ζωντανά. Ένα λεπτό. Ωραία. Ωραία. Δεν το κάνει γιατί μοιραζόμαστε την οθόνη τώρα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Εδώ λοιπόν θα βλέπατε αυτό. Υπάρχει εδώ η γάτα και θα βλέπατε εμένα. Και όταν κινούσα το χέρι μου πλησιάζοντας τη γάτα, η γάτα θα έλεγε μη με πειράζεις. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει αλληλεπίδραση μέσω του βίντεο, κάτι ζωντανό, με αντικείμενα τα οποία υπάρχουν στο Scratch και να κάνεις αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, η παραγωγή του περιεχομένου τώρα. Εδώ ισχύει το κάλλιο πλούσιος και υγιής. Όταν πας να κάνεις ένα τέτοιο project, καλό είναι να έχεις χρήματα, να έχεις να πληρώσεις ένα γραφίστα, να του πεις τι θέλεις και αυτός να βάλει την αισθητική του και να σου παράγει και υπόβαθρα και χαρακτήρες και ό,τι άλλο θέλεις. Η άλλη περίπτωση είναι να σχεδιάσεις αυτό όπως επιπλώνεις το εξοχικό. Πώς επιπλώνουμε το εξοχικό? Αγοράσαμε καινούργια τραπεζαρία, πάμε την παλιά στο εξοχικό. Πέθανε μια θεία, μας άφησε ένα μπαούλο, πάει και αυτό στο εξοχικό. Πώς μπορούμε όλα αυτά να τα συνθέσουμε? Να βάλουμε ένα καλό χαλί από κάτω, μπας και καταφέρουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Θα σας δείξω για παράδειγμα, θέλοντας για μια εφαρμογή να κάνουμε πέρυσι για το 2021, χρειαζόμασταν να έχουμε τα πρόσωπα από τους διάφορους ήρωες του 2021. Η μία λύση ήταν να βρούμε τον καλλιτέχνη που να τα κάνει αυτά. Η άλλη λύση ήταν να ψάχνουμε στο ίντερνετ. Ψάχνοντας στο ίντερνετ όμως θα έβρισκες πρωτομές και αντριάντες. Εικόνες με μεγάλο μέγεθος και εικόνες με μικρό μέγεθος. Έγχρωμες και ασπρόμαυρες. Όλα αυτά λοιπόν έπρεπε να πάμε στο Photoshop, να πάρουμε όλες αυτές τις εικόνες, να κάνουμε τις ελάχιστες απαιτήσεις, δηλαδή τι, να πάμε σε πρωτομές. Ωραία. Θα έπρεπε να τις φέρουμε όλες στο ίδιο μέγεθος, θα έπρεπε όλες να τις αποχρωματίσουμε και να τις κάνουμε ασπρόμαυρες, να τις φέρουμε το πρόσωπο τώρα να είναι περίπου στο ίδιο μέγεθος όλων, και αν προσέξετε, σε αυτές τις εικόνες τα μάτια είναι όλα στην ίδια θέση. Και ακόμα θα έπρεπε να κάνεις και τη διαδοχή, δηλαδή εδώ έχω το ρίγα να κοιτάει αριστερά, τον αντρούτσο να είναι αμφάς και τον καραϊσκάκι να κοιτάει ψηλό αριστερά. Θα έπρεπε λοιπόν, όταν θα διαδέχονται αυτά, να μην πηγαίνει ένας από τα αριστερά, ο άλλος στα δεξιά, θα έπρεπε η διαδοχή να είναι τμηματική. Αυτό εδώ το περιβάλλον είναι το Photoshop, επεξεργασία εικόνας. Πάμε τώρα στην οργάνωση του περιεχομένου. Εξαρτάται τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα μικρό σπιτάκι ή θέλουμε να φτιάξουμε ένα μεγάλο μπολ. Δηλαδή, αν πάμε να κάνουμε κάτι μεγάλο, χρειαζόμαστε οργάνωση. Να συζητήσουμε λίγο για την οργάνωση. Οργάνωση και διαχείριση πολυμεσικού περιεχομένου. Κατά τη συνήθη διαδικασία παραγωγής υπερμεσικών εφαρμογών, κάθε οθόνη, εννοούμε σκηνή στο Scratch, δημιουργείται από μια σύνθεση πολυμεσικών στοιχείων από διάφορες πηγές. Δηλαδή, μια σκηνή θα μπορούσε να είναι από την εικόνα ενός μήλου και τη λέξη ενός μήλου. Δηλαδή, η σκηνή λοιπόν τι είναι, δημιουργείται σαν μια σύνθεση από στοιχεία, πολυμεσικά στοιχεία. Και κάθε ακολουθία και μια ακολουθία οθονών, διαδοχικές σκηνές, δηλαδή στον χρόνο, τι θα είναι αυτές? Κάπως έτσι. Το μήλο, η φράουλα, το κάστανο.
προτείνεται η οργάνωση του περιεχομένου να γίνει με τη βοήθεια μιας πολυμεσικής βάσης πληροφοριών, δηλαδή τι, να πάρουμε ένα, έχουμε ένα ράφι και να βάλουμε τα πράγματα εκεί πέρα τακτοποιημένα. Δηλαδή κάπως έτσι. Το κάθε κουτάκι εδώ πέρα λέγεται πεδίο και κάθε ενότητα που βγαίνει σε μια σκηνή λέγεται εγγραφή. Το βλέπετε εδώ. Σε αντιστοιχεία, για να το καταλάβουμε, είπαμε ότι κάθε σκηνή, έτσι, είναι μια πολυμεσική εγγραφή. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε το χειροκίνητο αρχείο, δηλαδή καρτέλες. Κάθε φορά εμφανίζεται μία καρτέλα. Μέσα στην καρτέλα υπάρχουν, άρα αυτό εδώ είναι μια εγγραφή. Η εγγραφή εδώ τι περιέχει, τον κωδικό, το επώνυμο και το όνομα. Εμπροκειμένου εδώ έχει την εικόνα και τη λέξη. Τα δύο πεδία που υπάρχουν εδώ και τα αντίστοιχα υπάρχουν εδώ. Άρα μπορείτε να καταλάβετε την αντιστοιχεία και πώς δουλεύει αυτό. Τώρα πώς θα το παρουσιάσουμε το πολυμεσικό περιεχόμενο. Προτείνεται ένα μοντέλο προβολής όπου έχουμε ένα προβολέα ο οποίος όταν περνάει πάνω από μια εγγραφή την προβάλλει στη σκηνή. Αυτή η κίνηση μέσα δημιουργεί την αίσθηση της πλοήγησης μέσα στο περιεχόμενο. Και πάμε να μιλήσουμε για κανονικοποίηση πολυμεσικών αρχείων. Οι δυσκολίες που προκύπτουν από την ανομοιογενή ως προς τον τύπο και το μέγεθος φύση του πολυμεσικού υλικού. Φανταστείτε ότι σε μια οθόνη, σε μια σκηνή, θα υπάρχει μια εικόνα και θα υπάρχει και μια λέξη. Μπορεί να υπάρχει και ένας ήχος, μπορεί να υπάρχει και ένα βίντεο ή μπορεί να υπάρχει και μια άλλη εικόνα. Όλα αυτά, οι εικόνες έχουν, αν έχουν και μεγάλη ανάλυση και πολλά χρώματα, έχουν μεγάλο μέγεθος. Η λέξη έχει πολύ μικρό μέγεθος, το βίντεο έχει τεράστιο. Λοιπόν, πάμε να διαχειριστούμε εντελώς ανομοιογενές περιεχόμενο. Γι' αυτό τι προτείνεται? Θα το κανονικοποιήσουμε. Αυτή είναι η έννοια από την πληροφορική, αλλά μην σας τρομάζει, θα το καταλάβετε. Δηλαδή τι? Να φτιάξουμε επιμέρους αρχεία. Στο ένα αρχείο να έχουμε τις εικόνες, στο άλλο να έχουμε τα κείμενα και στο άλλο, ξέρω εγώ, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τρίτο, τα βίντεο και σε ένα άλλο τους ήχους. Τα πεδία τώρα σε αυτές οι εγγραφές είναι κατακόρυφες, έτσι. Πιάνουν ένα και ένα κάθε φορά από διαφορετικά αρχεία, ας τα πούμε, δεδομένων. Σκεφτείτε στο Scratch ότι αυτά εδώ, αυτό εδώ είναι ένα αντικείμενο και αυτές είναι οι ενδυμασίες του αντικειμένου. Αυτό είναι ένα άλλο αντικείμενο και αυτές είναι οι ενδυμασίες του αντικειμένου. Οπότε τώρα χρειαζόμαστε δύο προβολείς και αν οι προβολείς αυτοί, έτσι, προχωράνε, θα μας προβάλλουν αυτές τις εγγραφές. Πλοήγηση με συγχρονισμένη κίνηση, αν λοιπόν αυτό προχωράει, έτσι, εμφανίζεται στην οθόνη μια χαρά αυτά τα πράγματα όπως θέλουμε και μιλάμε για συγχρονισμένη κίνηση. Για μη συγχρονισμένη κίνηση και αλληλεπιδραστικότητα. Εδώ τώρα έχουμε το εξής. Αν το ένα δείχνει το μήλο και το άλλο λέει φράουλα, έχουμε κάνει λάθος. Μήπως μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το λάθος μας? Μήπως μπορούμε να φτιάξουμε παιχνίδια με αυτά τα λάθη μας? Λοιπόν, ωραία. Τελειώσαμε με αυτή την οργάνωση και πάμε στο animation. Στο animation προκειμένου, να το δούμε και από μέσα και να το τρέξουμε. Δεν ξέρω, ακούγεται το χασαποσέρβικο? Όχι. Εγώ ακούω χασαποσέρβικο πάντως. Είναι ο Καραγκιόζης. Μπορώ να κάνω path animation.
Αυτό λοιπόν εδώ ήταν το ένα animation, το path animation. Το άλλο animation είναι το cell animation που βλέπουμε εδώ. Στην πραγματικότητα αυτό, μη σας τρομάζει, να το μεγαλώσω λίγο, μη σας τρομάζει αυτό το κομμάτι. Αυτό που λέει είναι για πάντα, πήγαινε στην επόμενη ενδυμασία. Αν πάω λοιπόν εδώ στους ήρωες, οι ήρωες λοιπόν είναι αυτοί εδώ και δείχνουν το Ρίγα Φεραίο, τον Ανδρούτσο, τον Καραϊσκάκη, τον Μιαούλη και ούτω καθεξής. Και αυτά τα προβάλλω διαδοχικά με ένα fade in και ένα fade out. Να το σταματήσω γιατί μου έχει πάρει τα αυτιά. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Εγώ όταν ήμουν μικρός υπήρχαν αυτά, δεν ξέρω αν τα έχετε προλάβει. Εντάξει, αυτή η κύβη που τους, με τις διάφορες... Θα μπορούσαμε λοιπόν να φτιάξουμε κάτι τέτοιο. Θα δούμε ένα παράδειγμα. Ένα τέτοιο παράδειγμα το χρησιμοποίησαμε πέρυσι. Να το δούμε από μέσα καλύτερα. Και ας το δούμε και εδώ. Εδώ τι έχουμε φτιάξει. Έχουμε ένα πίνακα, να του βάλουμε να παίξει. Εντάξει. Έχουμε τους 6 κύβους. Παίρνουν τυχαίες θέσεις. Εδώ πάνω έχω βάλει και για διευκόλυνση δικιά μας. Έτσι, κανονικά στο παιχνίδι δεν παίζει. Και μπορούμε εδώ κάνοντας κλικ να έχουμε αυτό που θέλουμε. Ας υποθέσουμε ότι ψάχνουμε εδώ πέρα το κολοκοτρόνι. Όπως βλέπετε ακόμα δεν έχει λυθεί. Λέει λύθηκε όχι. Με το που θα κάνω και θα το βρω. Λύθηκε ναι. Στην πραγματικότητα τι έχω κάνει. Έχω φτιάξει το α1, το α2, το α3, α1, α2, α3, β1, β2, β3. Και για πάμε να δούμε μέσα πώς είναι το α1, α2. Το α1 λοιπόν είναι αυτό εδώ πάνω. Τι έχει. Έχει το πάνω αριστερά της πρώτης εικόνας, το πάνω αριστερά της δεύτερης, το της τρίτης, της τέταρτης, της πέμπτης, της έκτης. Αντίστοιχα, εδώ υπάρχει το πάνω δεξιά. Άρα, παίζοντας με όλα αυτά, καταφέρω να φτιάχνω το παιχνίδι. Το παιχνίδι δεν είναι δύσκολο. Γιατί προγραμματιστικά δεν είναι δύσκολο. Γιατί έχω οργανωμένα τα δεδομένα μου. Αν τα δεδομένα μου δεν ήταν με αυτόν τον τρόπο οργανωμένα, θα απαιτούσαν πάρα πολύ δύσκολο κώδικα. Υπεραφηγήσεις. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας τα παραπολυμύθια του Τριβιζά. Λοιπόν, σε αυτά μέσα λέει κάτι εδώ πέρα και μετά λέει τι θέλεις να κάνει ο υπότης. Να πάει στο νησί των Γιασεμιών και να βρει την αφρόκορμη γοργόνα. Αν ναι, πήγαινε στην 201. Αλλιώς να ψάξει να βρει τον πολύχρωμο κοχύλι, πήγαινε στην 62. Να ψάξει να βρει το φιλτισένιο κοχύλι, πήγαινε στην 22. Αυτό έκατσα και το έκανα υπομονητικά και μου δημιούργησε ένα γράφο. Αυτό δεν μπορείς να το διαχειριστείς, αν πας να το κάνεις έτσι. Χρειάζεσαι εργαλεία. Τώρα, θα ήθελα να σταματήσω αυτό το διαμοιρασμό οθόνης και να πάω στο άλλο για να σας δείξω κάποιες εφαρμογές τέτοιες. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω ακόμα. Έχετε γύρω στα 5 λεπτά. Μπορούμε να τα κάνουμε 10 αν θέλετε. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Να σταματήσουμε αυτό και να πάμε να διαμοιραστούμε. Έλα. Αυτό. Ωραία. Πάμε λοιπόν.
Εδώ λοιπόν μπορούμε να φτιάξουμε μια ιστορία. Αυτή είναι μια ιστορία και μπορούμε να επιλέξουμε κάποιον από αυτά τα τέσσερα πρόσωπα. Ας πάρουμε το γάιδαρο εδώ πέρα. Έχοντας πάρει τώρα το Harley, μπορούμε να διαλέξουμε τι θέλουμε να καβαλήσει. Ας πάρουμε το υπτάμενο χαλί. Παίρνοντας τώρα ο Harley το υπτάμενο χαλί, πού μπορούμε να πάει. Μπορεί να πάει στο διάστημα, στην πόλη, στη ζούγκλα ή σε ένα νησί. Ας πάμε σε ένα νησί. Πάμε λοιπόν στο νησί, έχουμε το Harley πάνω στο υπτάμενο χαλί, πάει στο νησί και τι θέλουμε να πάρει, ας πούμε να πάρει ένα boomerang. Και έτσι ολοκληρώνεται η ιστορία, την οποία μπορούμε και να την τυπώσουμε και μάλιστα την τυπώνει σε μία σελίδα, όταν την τυπώσουμε στα τέσσερα κάνει βιβλιαράκι. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα πολυμεσικής υπεραφήγησης. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο είδος υπεραφήγησης. Ένα demo που είχαμε φτιάξει. Εδώ ήταν μια ιστορίες για τα μήλα. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε μια ιστορία για μήλα με τον Αδάμ και την Εύα και το μήλο εκεί πέρα. Μπορούμε να έχουμε μια άλλη ιστορία. Το κάνω κλικ. Στις Μυκήνες, όπου ο δημιουργός, επιμένει, δικό μου λάθος, ναι, όπου ο δημιουργός ήταν ο βασιλιάς, είπε στον, προφανώς όχι στον Αδάμ, αλλά στον Ηρακλή, να δοκιμάσει, να μην δοκιμάσει, να φέρει ή να του φέρει, έτσι, τι να του φέρει, το μήλο των Εσπερίδων. Μπορούμε να έχουμε μια άλλη ιστορία, στην αρχαία Ελλάδα, όχι ο βασιλιάς, αλλά οι τρεις χάριτες, οι τρεις θέσεις του Ολύμπου, σε ποιον είπαν, στον Μπάρι, τι να κάνει, να τις δώσει, το μήλο της Έριδος. Μπορούμε λοιπόν παίζοντας, και να πάμε και στο τελευταίο, στο δάσος τώρα, η κακιά η μάγισσα, η κακιά βασίλισσα, είπε στην Χιονάτη, τι να φάει, το δηλητηριασμένο μήλο. Μπορούμε λοιπόν παίζοντας εδώ να ανακατέψουμε ιστορίες και να λέμε τώρα στον παράδεισο ο βασιλιάς είπε στον, ξέρω εγώ, να μην βάλουμε τον Αδάμ, να βάλουμε στον Μπάρι, είπε στον Μπάρι να μην δοκιμάσει το μήλο της γνώσης. Ήταν αυτό που όταν πώς το σχεδιάζαμε νωρίτερα, θυμάστε που μπλέξαμε το μήλο με τη φράουλα. Το ίδιο πράγμα ισχύει και εδώ. Και μια τελευταία. Ωραία. Μια φορά και ένα καιρό. Θέλετε μια μέρα ή μια νύχτα. Ας πούμε μια μέρα. Θα βάλουμε και τον ήλιο εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν αυτό φαίνεται εκεί πέρα. Να το πάρω από εδώ. Ο ουρανός είχε πολλά σύννεφα, λίγα σύννεφα, καθόλου. Ας βάλουμε λίγα συννεφάκια να έχει. Στο βουνό ή στη θάλασσα. Συνήθως προτιμάνε θάλασσα, ας τα αφήσουμε εκεί πέρα. Ο Γιάννης ή η Μαρία. Ας αφήσουμε τη Μαρία. Και ο Κώστας. Είδαν ένα δέντρο. Δέντρο βλέπουν πάντα. Το δέντρο είχε πολλά φύλλα, λίγα φύλλα. Ήταν χειμώνας και ήταν φυλοφόλο. Ας αφήσουμε τα πολλά φύλλα. Και αυτό ήταν μια μιλιά.
μια πορτοκαλιά, μια αχλαδιά ή μια λεμονιά. Και είχε παχύ λεπτό. Και μπορούμε λοιπόν να παράγουμε πολλαπλές εκδοχές της ίδιας ιστορίας. Αυτά λέγονται hyper narratives, υπεριστορίες. Μπορούμε να τα φτιάξουμε με το scratch. Χρειαζόμαστε όμως καλό εικαστικό για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Θα μπορούσαμε βέβαια να... Αυτό δεν είναι προγραμματισμένο έτσι, αλλά μπορούμε να κάνουμε και το ανάποδο. Όταν κάνουμε κλικ στα λεμόνια, να αλλάζει και να γίνεται εδώ το μήλο και να τροποποιείται το κείμενο μετά με βάση την εικόνα που έχουμε επιλέξει για να φτιάξουμε. Και θα μπορούσαμε να έχουμε πολλές διαδοχικές σκηνές και να εξελίσσονται ιστορίες, όπως νωρίτερα με το Χάρλι που πήρε το μαγικό χαλί και πήγε και πήγε και πήγε. Νομίζω ότι ολοκλήρωσα όσον αφορά αυτά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λαδιά για αυτή την παρουσίαση. Εμένα μου φάνηκε και πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί βλέπει κανείς από μια άλλη πλευρά ζητήματα που θυμάμαι και οι μορφωτές μας πέρυσι να τονίζουν για το πώς δομούμε τα σενάρια της αφήγησης και τις διακλαδωτές αφήγησης για να δουλέψουμε στο RENP ή στο TWINE. Και νομίζω ότι όσοι ενδιαφέρονται πέρα από τους βίντεο οδηγούς που έχουμε αναπτυμμένους μπορούν να δουν και τις περισσινές αντίστοιχες επιμορφώσεις. Νομίζω ότι το Scratch όμως μας πάει και ένα βήμα παραπέρα στην πολυπλοκότητα και στο πόσο ολοκληρωμένα παιχνίδια προκύπτουν. Οπότε ευχαριστούμε διπλά, γιατί είναι σημαντική προσθήκη στα εργαλεία, στο διαγωνισμό, και ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε και περισσότερο για να βγάλουμε και ολοκληρωμένους βιντεοδηγούς για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Να πω κάτι, συγγνώμη. Βεβαίως. Τα τελευταία είναι φτιαγμένα με τον director, αλλά μπορούν να φτιαχτούν και με το Scratch, απλώς επειδή δεν είχα χρόνο. Ναι. Βασίστηκα σε αυτό, στο ότι μπορούν να περάσουν στο Scratch μπορούν πολύ εύκολα. Δεν είναι τίποτα, είναι ίδιες δομές, απλά παίρνεις τις εικόνες, τις βάζεις και κάνεις τον αντίστοιχο προγραμματισμό. Βεβαίως. Ευχαριστούμε ακόμη περισσότερο και για αυτή τη σημείωση, για να μην υπάρχει, μείνουν τέλος πάντων απορίες σχετικά με το γιατί το κάτι μοιάζει έτσι ή αλλιώς, ας πούμε, σε σχέση με αυτό που παρουσίασα, που βλέπουν οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο, τον Θάνο Καϊμακάμι. Είναι συνάδελφος στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΟΜΕ και ειδικότερα στο Τμήμα Ανάπτυξης, Πρόσβασης και Διάχυσης Περιεχομένου, που υλοποιεί αυτό το τιτάνιο έργο, το αποθετήριο που ανέφερε νωρίτερα ο κ. Κοινωνής. Είναι πληροφορικός. Είναι επίσης άλλος ένας πρώην συνάδελφός σας. Υπηρέτησε στην εκπαίδευση επί 10 χρόνια, αλλά έχει πλέον περάσει ως πληροφορικός υπηρεσίας της διοίκησης και τώρα σε εμάς. Και ασχολείται και ο ίδιος με σχεδιασμό παιχνιδιών, οπότε συνδυάζει πολλές ιδιότητες και κέρυες για το διαγωνισμό μας. Σήμερα όμως θα μας μιλήσει για ένα λίγο πιο ειδικό θέμα, για όσους από εσάς αποφασίσουν να υποβάλουν ένα έργο στο διαγωνισμό, την αδειοδότηση μαθητικών δημιουργιών με άδειες Creative Commons. Οπότε, Θάνο, λόγο σε σένα. Ευχαριστώ πολύ και την πλευρά μου. Χαιρετίζω όλη την ομάδα και την παρέα. Τι κρίμα που καλούμε να μιλήσω για ένα τέτοιο ειδικό και τεχνικό θέμα μετά από αυτή την εντυπωσιακή δημιουργική παρουσίαση του φίλου και συναδέλφου Τάσου Λαδιά. Λοιπόν, δώστε μου 10 λεπτά να διαμοιράσω την εικόνα μου. Ωραία. Δεν ξέρω αν φαίνεται εικόνα. Εγώ λοιπόν θα σας μιλήσω, προσπαθώντας να σας κουράσω όσο λιγότερο γίνεται, καταλαβαίνω ότι είναι μια προχωρημένη ώρα για όλους μας. Θα σας μιλήσω λοιπόν για ένα λιγάκι ειδικό θέμα που αφορά την αδειοδότηση των πνευματικών έργων με τη βοήθεια των Creative Commons Version 4. Το Version 4 αναφέρεται όχι στο version της παρουσίασης αυτής, αλλά αναφέρεται στο version της... του τύπου αυτής της συγκεκριμένης άδειας. Το λογότυπο που βλέπετε πάνω-επάνω είναι το επίσημο λογότυπο του Διεθνώς Αναγνωρισμένου Οργανισμού
που λέγεται Creative Commons και CC θα αποκαλούμε από εδώ και στο εξής τις άδειες αυτές. Είμαι ο Θάνος Γκαμικάνης, λοιπόν, είμαι πληροφορικός, υπήρξα 10 χρόνια σχεδόν στην εκπαίδευση και πια από το Σεπτέμβρη του 2021 στο ΕΚΟΜΕ. Θα στο τέλος της όλης παρουσίασης και συμμετοχής σας θα πάρετε και ένα υλικό που αφορά αυτή την παρουσίαση. Προφανώς η παρουσίαση αδειοδοτείται με Creative Commons, οπότε θα το έχετε και αυτό. Θα είναι ένα ωραίο PDF που έχει μέσα όλα τα links και όλα τις απαραίτητες εικόνες και σχετικό υλικό. Δεν χρειάζεται να σημειώσετε τίποτα. Όλα θα σας δοθούν στο τέλος. Είναι το email μου, το ανοιχτό σε όλους φυσικά, και ο σύνδεσμος προς το LinkedIn, το γνωστό κοινωνικό δίκτυο. Εφόσον λοιπόν μιλάμε για αδειοδότηση, θα πρέπει πρώτα να πούμε τι είναι αυτό που αδειοδοτούμε. Οπότε, πολύ γρήγορα θα πούμε για το πνευματικό δικαίωμα. Σας παραθέτω την νομοθεσία που είναι σε ισχύ. Υπάρχει ειδικό νομικό πλαίσιο στην χώρα μας, που μιλάει για το πνευματικό δικαίωμα και για το πνευματικό έργο. Δεν θα σας μιλήσω για δάσκολες για νομικά. Ουσιαστικά, είναι το πνευματικό έργο είναι αυτό που είναι το επίκεντρο. Οπότε μιλάμε για το δικαίωμα της εκμετάλλευσης, δηλαδή τι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το πνευματικό έργο, αυτό που δημιουργούμε δηλαδή, και επίσης το δικαίωμα της προστασίας αυτού. Έτσι. Πώς μπορούμε δηλαδή να το διαθέτουμε, να το προστατεύουμε εφόσον μας ανήκει από τη στιγμή που το δημιουργήσαμε εμείς. Το link που έχει εδώ κατευθείαν παραπέμπει στο νομικό πλαίσιο που είναι σε ισχύ στην χώρα μας. Ωραία. Πώς εμφανίζονται τώρα εδώ οι άδειες Creative Commons? Ας δούμε λίγο την παρούσα κατάσταση. Τι συμβαίνει σήμερα? Το διαδίκτυο είναι παντού και χρησιμοποιείται από όλους. Τα έργα πια, τα πνευματικά έργα, διατίθονται πια σχεδόν και αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή. Τώρα, από τη στιγμή που διανέμονται ψηφιακά και διακινούνται πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα, δεν προϋποθέτουν να υπάρχει κάποιο προσεκτικό υλικό για να διατεθούν. Δηλαδή, μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να ανεβάσει μια ιστοσελίδα κάτι και να είναι προσβάσιμο από όλους. Δεν προϋποθέτει ότι πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίξει ή να βάλει κάτι πάνω σε αυτό. Καλό θα είναι λοιπόν, εφόσον μιλάμε για πνευματικές δουλειές, να υπάρχει μια άδεια, μια νομική άδεια. Δεν είμαστε όμως νομικοί, έτσι. Κανένας μας δεν είναι νομικός. Οι φίλοι μας νομικοί έχουν κάνει πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το χώρο. Εγώ απλά να πω γρήγορα ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να διαδοθεί ένα ψηφιακό έργο, ένα πνευματικό δημιούργημα λοιπόν. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί το τεράστιο πρόβλημα πώς μπορεί τελικά να γίνει η διαχείριση αυτών των πνευματικών δικαιωμάτων. Έχουμε ένα πνευματικό έργο, πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε, πώς μπορούμε να το διανύμουμε σε άλλους για να το χρησιμοποιήσουν και εκείνοι με απόλυτα νομικά, και να είμαστε όλοι απόλυτα νομικά κατοχυρωμένοι. Η λύση λοιπόν είναι οι άδειες του τύπου αυτού, οι άδειες Creative Commons. Είναι ο δημοφιλέστερος τύπος αδειών σε παγκόσμιο επίπεδο φυσικά. Εφαρμόζονται στην περίπτωση που ο δημιουργός του έργου, εσείς δηλαδή που θα δημιουργήσετε ένα πνευματικό έργο, όλο αυτό που θα δημιουργήσετε ένα πνευματικό δημιούργημα, και δεν θέλετε να είναι αποκλειστικό το δικαίωμα της χρήσης. Και εδώ έρχεται λοιπόν ο Παγκόσμιος Ιστός Οργανισμός. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός το Creative Commons. Είναι σχεδόν 20 χρόνια πια στην παγκόσμια κοινότητα και ζει και λειτουργεί με τα donation που λέμε, με τις δωρεές που κάνουν όλοι μας. Δεν απαιτεί όμως κανένα... Δεν απαιτεί από εμάς να πληρώσουμε κάτι. Τα βασικά χαρακτηριστικά λοιπόν μια θέση άδειας είναι ότι είναι δωρεάν. Δεν απαιτούν κάποια χρήματα να πληρώσουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τέτοια άδεια, αρκεί να τη δηλώσουμε, θα σας δείξω σε λίγο πώς. Επιτρέπεται η ανταλλαγή των έργων μέσω του διαδικτύου. Ήρθε δηλαδή να λύσει αυτό το πρόβλημα, ότι δημιουργούμε πάρα πολύ εύκολα ένα πνευματικό δημιούργημα. Το διαδίδουμε μέσω διαδικτύου. Γιατί λοιπόν να μην το έχουμε και αδειοδοτημένο? Ο δημιουργός δεν παραιτείται από τα δικαιώματα που ήδη έχει, καθώς αυτές οι άδειες ποικίλουν και θα δούμε παραδείγματα πολύ γρήγορα.
Πού θα βρούμε τέτοιες άδειες? Τέτοιες άδειες λοιπόν θα βρούμε στη δημόσια πληροφορία. Και όταν λέμε δημόσια, δεν εννοώ την πληροφορία που μοιράζεται μέσω διαδικτύου απλά, αλλά μιλάμε για πληροφορία που μοιράζεται από το δημόσιο. Έτσι. Μιλάμε για βιβλιοθήκες. Σε βιβλιοθήκες, λοιπόν, έργα που υπάρχουν σε βιβλιοθήκες μπορεί να είναι αδειοδοτημένα με τέτοιου είδους άδειας. Σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο, σε περιεχόμενο καλλιτεχνών, ραδιοτηλεοπτικά προϊόντα, ταινίες, ντοκιμαντέρ, μουσικά έργα και πάρα πολλές εφαρμογές αδειοδοτούνται πια με τέτοιου είδους άδειες. Αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Το νομικό περιεχόμενο. Το νομικό περιεχόμενο είναι ένα τεράστιο νομικό κείμενο. Δεν θα το γράψουμε εμείς. Θα παραχθεί αυτόματα με το εργαλείο που θα σας δείξω τελείως. Εμάς μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε αυτό που λέμε το εισαγωγικό περιεχόμενο, που εκεί θα καθορίσουμε τους όρους αυτής της άδειας. Και τέλος μπορούμε να συμπληρώσουμε το λεγόμενο τεχνολογικό περιεχόμενο, που είναι κάποια μεταδεδομένα που μπορούμε να αγκαλιάσουμε το έργο μας. Αμέσως, σχετικά παραδείγματα. Το πρώτο, αν δεν ξέρω αν το βλέπετε στην οθόνη σας αριστερά, αυτό λοιπόν είναι το νομικό κείμενο. Δεν θα το γράψουμε, ευτυχώς. Το έχουν ήδη γράψει αυτοί οι άνθρωποι που απαρτίζουν αυτόν τον διεθνή φορέα που είναι Creative Commons. Έχουν γράψει το νομικό κείμενο, το οποίο θα παραχθεί ανάλογα με τους όρους που εμείς θα διαλέξουμε. Στη μεσαία εικόνα, βλέπετε τους όρους που εμείς καθορίζουμε, ο δημιουργός δηλαδή καθορίζει να έχει. Δεν ακούγεται καλά? Ακούγεται καλύτερα τώρα? Ωραία. Ίσως έκανε κάποιον αντίλαλο, κάποιον μικροφωνισμό. Τέλος πάντων, το μεσαίο θέλω να επικεντρωθείτε, διότι σε αυτό το στάδιο είναι αυτό που εμείς καθορίζουμε, τους όρους χρήσης που εμείς καθορίζουμε, οι οποίοι όροι παράγουν το νομικό κείμενο. Προσέξτε, όλα τα λεφτά, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, είναι αυτά τα εικονίδια που βλέπετε στο μπλε πλαισιάκι επάνω πάνω, τα οποία θα δείξω σε πολύ λίγο. Και στην τρίτη μικρή εικόνα που βλέπετε δεξιά, είναι το τεχνολογικό υπόβαθρο που είπαμε, το τρίτο μέρος που σας είπα προηγουμένως, που είναι κάποια πεδία που εμείς μπορούμε να συμπληρώσουμε. Πολύ απλά είναι το όνομα τεπώνυμο, το όνομα αυτού του δημιουργού, το link προς το έργο μας, μια ημερομηνία κλπ. Αυτά δεν είναι υποχρεωτικά, μπορούμε να τα παραλείψουμε. Το υποχρεωτικό είναι σίγουρα η επιλογή αυτών των εικονιδίων που βλέπετε στη μεσαία εικόνα. Ωραία, ας δούμε λοιπόν αυτά τα περιβόητα εικονίδια. Εδώ σας έχω τέσσερα μόνο από τα πολλά που υπάρχουν. Και μάλιστα διάλεξα αυτά τα οποία πιθανόν να αφορούν και το δικό σας έργο. Το πρώτο βασικό εικονίδιο που δείχνει ένα ανθρωπάκι είναι ο δημιουργός. Είναι ένας πολύ βασικός όρος που επιλέγουμε στην άδεια που θα εκδώσουμε. Το ότι πάντα θα πρέπει να αναφέρεται ο αρχικός δημιουργός. Το δεύτερο εικονίδιο εδώ δίπλα που δείχνει το δολάριο και δείχνει την απαγόρευση είναι ένας βασικός όρος με τον οποίο απαγορεύουμε την εμπορική χρήση του έργου. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πάρει το έργο μας, να το δείξει, να το παρουσιάσει, να το κάνει, αλλά δεν μπορεί να το πουλήσει. Το εικονίδιο κάτω που δείχνει το ίσον επιτρέπει ή απαγορεύει, το συγκεκριμένο δείχνει ότι απαγορεύει μάλλον, έτσι, non-derivative, απαγορεύει τη δημιουργία παράγωγων έργων από ίδιο. Οπότε έτσι θα είναι πάντα το έργο μας αυτό το πρωτότυπο. Και τέλος, αυτό το εικονίδιο που έχει ένα βέλος στραβό είναι ένα C, ας πούμε, ανάποδο, στον καθρέφτη, όπως θέλετε πείτε το, που είναι το βέλος, σημαίνει ότι όποιο παράγωγο έργο τυχόν δημιουργηθεί, θα πρέπει να κληρονομεί τους ίδιους όρους με το αρχικό. Είναι κάποιοι βασικοί όροι και είναι αυτής της μορφής τελικά μια άδεια Creative Commons, ουσιαστικά χρησιμοποιώντας τα εικονίδια αυτά. Και πάλι δεν χρειάζεται να απομνημονεύσουμε τίποτα, γιατί αμέσως τώρα θα διοδοτήσουμε. Εμείς θα δείξουμε πολύ απλά ένα εργαλείο που είναι δωρεάν
που ανάλογα με το τι επιλογές επιλέγουμε, αυτόματα δημιουργούνται και τα εικονίδια που κάποιο παράδειγμα σας έδειξα, αλλά και κυρίως όλο το νομικό κείμενο που συνοδεύει την άδειά μας. Δεν χρειάζεται να απομνημονεύσετε τίποτα, δεν χρειάζεται να αποθηκεύσετε κάτι, θα είναι αυτοί οι σύνδεσμοι, θα είναι στο PDF που θα λάβετε. Εγώ πολύ απλά λοιπόν καταφέρω να χρησιμοποιήσω τον πρώτο σύνδεσμο, που είναι το εργαλείο που προσφέρεται δωρεάν και μάλιστα στα ελληνικά. Okay. Ωραία, δεν ξέρω εάν βλέπετε μία ιστοσελίδα τώρα. Okay. Ωραία. Είναι και στα ελληνικά. Υπάρχει, αν είναι σε άλλη γλώσσα, υπάρχει εδώ πάνω ένα εικονίδιο που αλλάζει τη γλώσσα. Τέλος πάντων, πάρα πολύ απλά. Τα χαρακτηριστικά της άδειας. Αυτό είναι που επιλέγει ο δημιουργός. Έχει κάποιες πάρα πολύ απλές ερωτήσεις. Επιλέγουν λοιπόν εμείς αυτό που θέλουμε. Το link δεν χρειάζεται να το θυμάστε, το έχετε στις σημειώσεις. Συγγνώμη για το τυχόν θόρυβο, ίσως πήγαμε το μικρόφωνο. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, αυτό είναι το βασικό σημείο που χειριζόμαστε. Επιλέγουμε εδώ εάν θέλουμε η άδεια, εάν θέλουμε να, το έργο μας να διαμοιράζεται, δηλαδή να μπορεί κάποιος να το πάρει και να το μοιράσει και εκείνος. Εδώ λοιπόν καθορίζεται το έργο. Εδώ η πρόταση που κάνω για τα δικά σας έργα είναι αυτή η επιλογή. Αυτόματα είδατε ότι άλλαξαν τα εικονίδια, έτσι. Αυτόματα δημιουργούνται και τα εικονίδια. Η πρόταση λοιπόν που κάνουμε εμείς από την πλευρά του ΕΚΟΜΕ είναι ότι ναι, να επιτρέπετε να διαμοιράζετε το έργο σας, εφόσον παραμένει η διανομή παρόμοια με εσάς. Επίσης, για την εμπορική χρήση ή όχι, προτείνω το όχι. Μιλάμε για πρωτότυπο έργο, μιλάμε για πνευματικό έργο δημιουργίας σχολείων και προτείνω να μην υπάρχει αδειοδότηση, δηλαδή σε εμάς, για παράδειγμα, που μπορούμε να πάρουμε τα έργα σας και να τα δείξουμε σε κάποιες προθήκες ή να καλέσουμε σχολεία από την Αθήνα, για παράδειγμα, να έρθουν να παίξουν στο χώρο μας εδώ ή στο χώρο το δικό τους ένα δικό σας παιχνίδι, να μην έχουμε δικαίωμα να το πουλήσουμε. Έτσι. Είναι δικιά σας πρωτότυπη δημιουργία. Αυτό δεν σημαίνει αυτό ότι οι άδειες αυτές είναι δεσμευτικές σε φόρο ζωής. Μπορεί να πάσα όρια στιγμή να αλλάξετε εσείς και να διαλέξετε, αν φτάσετε σε ένα πάρα πολύ όριμο στάδιο, να πουλήσετε το παιχνίδι σας, και είναι πολύ μεγάλη λαχτάρα μας να το μάθουμε αυτό. Πάντως, μιλάμε αυτή τη στιγμή για την αδειοδότηση που δίνετε εσείς οι δημιουργοί σε εμάς, όταν θα μας στείλετε το έργο σας. Είδατε λοιπόν αυτά τα εικονίδια ότι άλλαξαν. Τροποποιήθηκαν ανάλογα με αυτές τις συγκλονιστικές ερωτήσεις που μας είχε και αυτόματα άλλαξαν και αυτά. Εδώ δημιουργήθηκε ένα άλλο πλαίσιο εικόνων. Αυτό μπορεί άνετα να μπει στην ιστοσελίδα και να υπάρχει. Να υπάρχει πάντα να φαίνεται online. Τώρα, τι είναι τελικά η άδεια, για να τη δούμε. Αυτό που είναι εδώ, βλέπετε, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο link. Αυτό το link λοιπόν πατάω. Να λειτουργήσει. Ωραία. Αυτή είναι η άδεια. Θυμίζω ότι αυτό είναι το... Ναι, δεν χρειάζεται, δεν θα κάνω το donation, ωραία. Κάποια άλλη στιγμή. Αυτή είναι η άδεια σε πάρα πολλές γλώσσες. Κοιτάξτε, σε πάρα πολλές γλώσσες. Εγώ λοιπόν θα επιλέξω τα ελληνικά. Νομίζω ότι όχι σαν ελληνικά και όχι σαν Greek. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Αν τη βγουν λοιπόν... Δεν θέλουμε λοιπόν, είπαμε, donation. Να τη λοιπόν. Αυτή ακριβώς είναι η άδεια που έχουμε. Τώρα, αυτή η άδεια μπορεί... Κάλιστα, με το σύνδεσμό της, ο σύνδεσμος δηλαδή που είναι πάνω-πάνω που φαίνεται, να συνοδεύει το οποιοδήποτε
πνευματικό δημιούργημα. Έτσι. Αυτός ο σύνδεσμος. Αυτός ο σύνδεσμος αρκεί για να ακολουθείτε το πνευματικό σας έργο, για να είναι αδιαδοτημένο το εμπορικό σας έργο. Εδώ λοιπόν έχει τους όρους στη μέση της σελίδας και κάποιες σημειώσεις. Φαντάζομαι ότι και λόγω του περασμού της ώρας δεν θέλετε να δείτε το νομικό κείμενο. Έτσι. Λοιπόν, το οποίο είναι κάπου είναι και αυτό. Ναι, αυτό είναι το νομικό κείμενο. Στα αγγλικά πάλι, θα το γυρίσω στα ελληνικά. Το οποίο έχει παραχθεί από τις απλές αυτές επιλογές που κάναμε. Πού είναι τα ελληνικά. Ελληνικά. Όχι, δεν θα γράψει κανένας θα γράψει νομικό κείμενο. Έτσι. Αυτό το νομικό κείμενο παρήχθη αυτόματα από το εργαλείο που χρησιμοποιούμε. Το ενδιαφέρον είναι ότι αν ψάξει κανείς εδώ πέρα την παρουσίαση, δηλαδή εμείς ως ΕΚΟΜΕ, δεν θέλουμε φυσικά να πουλήσουμε τα έργα σας, αλλά θέλουμε όμως σίγουρα να έχουμε τη δυνατότητα να τα παρουσιάζουμε. Αν λοιπόν εδώ ψάξει κάποιος στους όρους, μπορεί να βρει την... Αν δείτε εδώ, ας πούμε, δηλαδή σε αυτούς τους όρους που παρήχθησαν, όντως η παρουσίαση στο κοινό, η δημόσια εκτέλεση, η διανομή, έτσι βλέπετε το σημείο, ουσιαστικά μας δίνεται την άδεια να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το εξαιρετικό σας δημιούργημα στο κοινό. Ωραία, ας γυρίσω λοιπόν στην παρουσίαση. Έχασε την παρουσίαση. Συγγνώμη λιγάκι, γιατί... Λοιπόν, έπρεπε να δώσουμε κάτι στη δωρεά. Όχι, παραμένει δωρεάν. Αμέσως θα την βρω. Νομίζω πως το βρήκα. Ωραία. Στα link εδώ που βλέπετε, πολύ απλά, σας δίνω το εργαλείο να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και εσείς φυσικά δωρεάν και δύο παραδείγματα της παραγόμενης άδειας. Είναι το εισαγωγικό περιεχόμενο, δηλαδή αυτό με τα εικονίδια, και το νομικό περιεχόμενο, το οποίο μακριά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τέλος, θα πάρετε ένα σύνολο με κάποιους πολύ ενδιαφέροντες συνδέσμους, που έχει πάρα πολλά έξτρα ενδιαφέροντα αντικείμενα που μπορείτε να μελετήσετε, να δείτε. Έχει φυλάδια, τα οποία φτιάχνει η ελληνική κοινότητα, είναι στα ελληνικά όλα, η ελληνική κοινότητα που υποστηρίζει τα Creative Commons. Θα μπορεί να πάρετε μέχρι και έναν οδηγό πώς να επιλέγετε καλύτερα την άδειά σας. Όλα αυτά είναι στους συνδέσμους που σας δίνω. Μέχρι και ψηφιακό υλικό που μπορείτε εύκολα να το κατεβάσετε, εικόνες, βιντεάκια κλπ. Που είναι αδειοδοτημένα ήδη με τέτοιου είδους άδειες. Ρίξτε μια ματιά σε όλα αυτά τους συνδέσμους. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμο. Συμπερισματικά, μάλλον αγαπάμε τις άδειες Creative Commons. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία και είμαι διαθέσιμος για οποιαδήποτε τυχόν ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ, Θάνο, για την παρουσίαση. Θα ήθελα να προτρέψω τους συμμετέχοντες να στείλουν τις ερωτήσεις τους καλύτερα γραπτός, είτε στο chat είτε στο Q&A, γιατί αυτή όλη η εκδήλωση βιντεοσκοπείται,
Επομένως, αν θέλει κάποιος από εσάς να πάρει το λόγο, θα χρειαστεί να ενεργοποιήσουμε το μικρόφωνο του και δεν έχουμε ζητήσει βέβαια από όλους εσάς να μας δώσετε το OK για να δημοσιοποιήσουμε στο βίντεο και την παρέμβασή σας. Επομένως, για δική σας διασφάλιση, θα πρότεινα οι ερωτήσεις σας να γίνουν γραπτός. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες θα προχωρήσουμε τώρα στην απάντησή τους. Και όσοι ακόμη θέλετε, μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε είτε στο chat είτε στο Q&A. Η πρώτη ερώτηση που είχαμε λάβει είναι για τον εκτιμόμενο χρόνο υλοποίησης των σταδίων σχεδιασμού και νομίζω ότι αυτή ήρθε στην παρουσίαση που έκανα εγώ την αρχική. Για όλα τα στάδια εξαρτάται πόσο διεξοδικά θέλετε να τα κάνετε. Γνωρίζω από τις υποβολές που είχαμε πέρυσι ότι υπήρξαν ομάδες που δούλεψαν λίγο περισσότερο από ένα μήνα. Υποπτεύομαι όμως ότι εκεί ένα μεγάλο μέρος του αρχικού σχεδιασμού, όπου δηλαδή μερικές επιτελικές αποφάσεις από πλευράς εκπαιδευτικού πρέπει να είχαν ήδη ληφθεί και να κατεύθυναν οι καθηγητές τους, οι μαθητές τους, πολύ αποφασιστικά σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Τώρα, εξαρτάται επίσης από το μέγεθος της ομάδας σας. Νομίζω ότι θα είναι πιο αποτελεσματικό να προσπαθήσει κανείς να περάσει τα στάδια συστηματικά και να δώσει αρκετό χρόνο σε κάθε στάδιο, ίσως του χρόνου που θα έχει την ευκαιρία να το εντάξει ίσως και σε δραστηριότητες στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Προς το παρόν, επειδή οι δράσεις αυτές γίνονται εθελοντικά, δηλαδή εκτός ωραρίου μαθημάτων, εξαρτάται πολύ και από τις διαθεσιμότητες των μαθητών σας. Έχω την εντύπωση ότι για να γίνουν αυτά τα πράγματα με κάποια διεξοδικότητα και να ληφθεί πραγματικά υπόψη, να ληφθούν πραγματικά υπόψη οι γνώμες της ομάδας, ιδίως αν πρόκειται για μια ομάδα με περισσότερα από 10 άτομα, θα μπορούσατε να αφιερώσετε χρόνο να καλύπτει ακόμα και 2 μήνες. Εξαρτάται, ωστόσο, σε ποια σημεία θέλετε να εστιάσετε. Θεωρούμε ότι πραγματικά με αυτόν τον τρόπο οργάνωσης δημιουργείται μια δυνατότητα αρθρωτής, ας πούμε, υλοποίησης. Επομένως, αν θεωρείτε συγκεκριμένα σημεία αυτής της επεξεργασίας πιο ενδιαφέροντα για την εκπαιδευτική δραστηριότητα που θέλετε να συνδυάσετε με τη δημιουργία παιχνιδιού, μπορείτε να δώσετε μεγαλύτερη έμφαση εκεί. Θα έλεγα ότι η προσαρμογή θεματικού περιεχομένου, ας πούμε, που είναι ένα σημείο στο οποίο θα χρειαστεί η συνεργασία της ομάδας για να φανεί και το πώς τα παιδιά αφομοιώνουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, το μαθησιακό περιεχόμενο που έχετε επιλέξει και το προσαρμόζουν σε μια λογική μηχανισμών, παιχνιδιού και εμπειρίας, ας πούμε, παίκτη. Αξίζει τον κόπο να έχει αρκετό χρόνο μπροστά της και να ενδεχομένως να είναι και η πιο κέρια μαθησιακά. Από την άλλη μεριά, αν θέλει κανείς να δώσει έμφαση στο σχεδιαστικό κομμάτι, δηλαδή στο να μάθουν οι μαθητές να σχεδιάζουν ένα έργο από την αρχή μέχρι το τέλος και να αξιολογούν σωστά τις φάσεις της συνεργασίας και τις φάσεις του ελέγχου και τις φάσεις της αναπροσαρμογής με βάση τον έλεγχο, ενδεχομένως η προσαρμογή του θεματικού περιεχομένου να μπορεί να προσπεραστεί πολύ γρήγορα και να δοθεί έμφαση στη διαδικασία. Γιατί η διαδικασία δημιουργίας παιχνιδιού μπορεί να καλύψει και τέτοιες δραστηριότητες. Όλα εξαρτώνται στην πραγματικότητα από το ποια μαθησιακά περιεχόμενα θα επιλέξει ο εκπαιδευτικός να ενισχύσει με αυτή τη δραστηριότητα. Και από εκεί και ύστερα είναι αρκετά ευέλικτο ως σχήμα. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι δεν, εκτός αν θέλει κανείς πραγματικά να καταλήξει στη δημιουργία ενός πολύ πρωτότυπου παιχνιδιού και να το δουλέψει με έναν όμιλο 1 και 2 χρόνια, ας πούμε, για να φτιάξει ένα παιχνίδι που να είναι πραγματικά πάρα πολύ λιασμένη η εμπειρία του παίκτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορεί, βλέποντάς το εκπαιδευτική δραστηριότητα, να επιλέξει συγκεκριμένα κομμάτια. Βέβαια, δεδομένου ότι τώρα έχετε ακούσει και την παρουσίαση του κ. Βλαδιά, ενδεχομένως να είναι κάτι που να αξίζει τον κόπο να ακούσετε και από τη δική του εμπειρία, το τι χρόνο θα χρειαζόταν να σκεφτεί κανείς σε περίπτωση που σε μια τέτοια δραστηριότητα θέλει
επιπλέον να αξιοποιήσει ένα συγκεκριμένο εργαλείο για ένα ψηφιακό παιχνίδι. Κύριε Λατία, θα θέλατε να συμπληρώσετε? Ένας παράγοντας είναι κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί έχουν μάθει να δουλεύουν με project. Ένας άλλος παράγοντας, τέτοιοι εκπαιδευτικοί που έχουν μάθει να δουλεύουν με project από την εμπειρία μου, είναι οι νηπιαγωγοί, οι καθηγητές των Αγγλικών, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί με project στο Πανεπιστήμιο και το κάνουν. Ένας άλλος παράγοντας, αν κρίνω από τις περιφέρειες που ανέφερε η κυρία Κουμανάκου, υποθέτω ότι είσαστε δύο συντονιστές σε όλη την Ελλάδα, ένα στο βορρά και ένα στο νότο. Με βάση αυτό, η αναλογία των εκπαιδευτικών είναι μικρή, είναι λίγη. Αυτό σημαίνει ότι για να καλύψουν ωράριο θα πρέπει να πηγαίνουν σε τρία σχολεία. Αυτούς τους ανθρώπους τώρα που πηγαίνουν σε τρία σχολεία, είναι δύσκολο. Ένα αυτό. Δεύτερον, η άλλη εμπειρία μου λέει το εξής. Συνήθως οι εκπαιδευτικοί, όχι όλοι πάντα έτσι, ένα ποσοστό, είναι ενθουσιώδεις με τέτοια πράγματα. Ξεκινάνε στην αρχή, δίνουν την ψυχή τους, το κάνουν τον πρώτο χρόνο και μετά καίγονται και δεν το ξανακάνουν. Δηλαδή θέλουν υποστήριξη. Είναι τόσα πολλά για να κάνεις ένα τέτοιο project, μπαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ένα άλλο είναι ότι θες συνεργασία. Θες συνεργασία με έναν εικαστικό, θες συνεργασία με έναν πληροφορικό, θες συνεργασία με αυτόν που γνωρίζει το καθ' αυτό αντικείμενο του παιχνιδιού, θες με αυτόν που θα παίξει το ρόλο του παιχνιδατζή. Αυτή η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών που δεν έχουν μάθει ποτέ να συνεργάζονται. Δηλαδή, έχουμε όλους τους παράγοντες εκείνους για να αποτύχουν. Είναι δύσκολο. Συν, έρχεται και το ΕΚΟΜΕ και βάζει τις Παναγιά στα μάτια στο τι ζητάει. Είναι ήρωες αυτοί που φεμπλακούν. Έχετε πολύ δίκιο, κύριε Λαδιά. Εμείς προσπαθούμε σε όλα τα project που αναπτύσσουμε να καλλιεργούμε τις διεπιστημονικές συνεργασίες. Έχουν δίκιο και οι συνάδελφοι που λένε ότι δυστυχώς επειδή η πλειοψηφία στο δικό μας κλάδο είναι αναπληρωτές και αναπληρώτριες και δεν πηγαίνουν και στα ίδια σχολεία κάθε χρονιά, άρα να μπορείς να έχεις χτίσει κάτι ώστε την επόμενη φορά να το αξιοποιήσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Απλά νομίζω ότι η μεθοδολογία και η φιλοσοφία που μας αναφέρατε και για το πώς στήθουμε ένα επιτραπέζιο και ψηφιακό παιχνίδι και για το πού μπορούμε να φτάσουμε με το Scratch, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε σε πολλά διαφορετικά πράγματα. Και αν έχουμε την ευτυχία, αν είμαστε στην ευτυχή συγκυρία να έχουμε έναν εξαιρετικό πληροφορικό που θέλει να συνεργαστεί, προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι αδύνατο. Προσωπικά το πιστεύω αυτό. Δεν ξέρω, θα μας το επιβεβαιώσετε εσείς. Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Ακόμα και στον πληροφορικό, οι πληροφορικοί που είναι στα λύκεια έχουν υποστεί μια ιδρυματοποίηση όσον αφορά το μάθημα των πανελληνίων εξετάσεων. Υπάρχει ένα κλίμα που σνομπάρουν το Scratch. Το Scratch είναι για παιδιά. Δεν είναι σοβαρό. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Αλλά νομίζω ότι και από παλιά δηλαδή, τόσα χρόνια που ήμουν στην εκπαίδευση, όταν βάλεις κάτι στόχο το κάνεις, αν το θες. Αλλά πρέπει εσείς που είσαστε από πάνω να τους προστατέψετε να μην καούνε. Ευχαριστούμε. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι είναι σημαντικό. Εδώ να πω ότι επειδή ισχύει ότι το Scratch που είναι και πιο σύνθετο εργαλείο το εντάσσουμε για πρώτη φορά φέτος, εννοείται ότι δεν γνωρίζουμε πώς θα πάει σε σχέση με τις υποβολές. Θεωρούμε απείρως πιθανότερο
να πειραματιστούν τελικά εκπαιδευτικοί που δεν θα έχουν τη συνεργασία με πληροφορικό στο σχολείο τους, αν θέλουν να πειραματιστούν με ψηφιακό παιχνίδι, με το REN ή το TWINE, που είναι κατά τη απλούστερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύει ότι συνολικά ο σχεδιασμός παιχνιδιού είναι μια συνεργατική δραστηριότητα σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ακόμα και αν δεν θέλει κανείς να δουλέψει με ψηφιακό παιχνίδι, είναι ένα σύνθετο έργο. Δεν είναι ποτέ υπόθεση ενός ανθρώπου. Ακόμα και τα παιχνίδια του εμπορίου που μπορεί να έχουν ένα με δύο ονόματα επάνω, είναι πάλι σύνθετες δραστηριότητες. Συνήθως μπορεί να αναφέρεται ως δημιουργός του παιχνιδιού αυτός που είχε τη βασική ιδέα, ας πούμε, και έτρεξε όλη τη διαδικασία για να το φτιάξει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εμπλέκεται μια ολόκληρη ομάδα πίσω. Χώρια που βέβαια το δημιουργικό κάθε φορά είναι μια ολόκληρη άλλη δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, οι διαγωνισμοί, οι μαθητικοί διαγωνισμοί είναι αφορμές για να ασχολείται κανείς με κάποια πράγματα. Και γι' αυτό το λόγο λέμε κιόλας ότι το να φτάσει κανείς να υποβάλει ένα έργο στο διαγωνισμό μας, χαιρόμαστε πάρα πολύ, το καλωσορίζουμε, δεν θεωρούμε ότι είναι ο μόνος τρόπος αξιοποίησης των υλικών που θέλουμε να διαθέσουμε. Το αν μπορεί κανείς να αξιοποιήσει αυτού του είδους τις μεθοδολογίες και μέχρι που θέλει να φτάσει, είναι ένα ζήτημα που ως το τέλος αφορά τον εκπαιδευτικό, γιατί ακόμα και αυτό που είναι εφικτό σε ένα σχολείο δεν σημαίνει ότι είναι εφικτό σε ένα άλλο. Όντως, πέρυσι λάβαμε κάποιες συμμετοχές που ήταν εντυπωσιακές ως προς την παραγωγή, ενώ εμείς θεωρούσαμε ότι θα λάβουμε prototypes. Ότι θα λάβουμε δηλαδή, πώς να πω, στοιχειώδη σχέδια αντί για ταμπλό. Το οποίο είναι απολύτως θεμητό, δηλαδή το λαμβάνουμε υπόψη ως συμμετοχή, αν κάποιος θέλει να μας στείλει κάτι τέτοιο. Φυσικά δεν είναι εφικτό παντού. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που την ανατροφοδότηση τη ζητάμε. Δηλαδή, ελπίζουμε ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν θα γίνει ένας διαγωνισμός στον οποίο απλά τρέχει κανείς να στείλει κάτι επειδή θέλει να το περάσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και σε ένα βιογραφικό κάποια στιγμή. Και ναι, μετά από αυτό το ξεχνάει. Δηλαδή, ελπίζουμε ότι σε κάποια φάση θα μπορέσουμε να εντάξουμε στο διαγωνισμό ακόμα και την υποβολή έργων από προηγούμενες χρονιές που έχουν ξαναδουλευτεί. Φυσικά, ναι, κανένας διαγωνισμός και κανένα κομμάτι δεν δίνεται στο Υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί να λύσει ζητήματα που είναι, ανήκουν δηλαδή σε άλλο πλαίσιο και πρέπει να αντιμετωπιστούν με άλλους τρόπους. Δηλαδή, το θέμα του ποιες ειδικότητες, ας πούμε, ως βοηθητικές καλύπτουν ωράριο σε 2-3-5 σχολεία είναι ένα ζήτημα το οποίο πράγματι οι άνθρωποι που είναι σε θέση να το φέρουν σε πέρας είναι ήρωες. Δεν το συζητούμε. Οπωσδήποτε, ναι. Όσοι ενδιαφερθούν παρόλα αυτά και θέλουν να ασχοληθούν με το σπορ, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη. Και για να σας φτιάξω λίγο το ηθικό, να σας πω ότι έχουμε λάβει ήδη την πρώτη συμμετοχή στο φετινό διαγωνισμό και είναι από θεατρολόγο. καθοδηγητή ομάδας, επιτραπέζιο. Όχι ψηφιακό, αλλά επιτραπέζιο. Έχω την εντύπωση ότι για ψηφιακό παιχνίδι μια πιο ρεαλιστική μεθοδολογία θα ήταν να έχει δουλευτεί κάτι ίσως ως επιτραπέζιο και να προσπαθήσει μετά κανείς να το δουλέψει σε ένα δεύτερο, σε ένα τρίτο χρόνο ως ψηφιακό. Οπότε, ενδεχομένως, ελπίζω ότι θα είμαστε εδώ και του χρόνου και θα το συζητάμε. Μία παρέμβαση, αν μου επιτρέπετε. Μία παρέμβαση. Είμαι φύση θετικός άνθρωπος και αυτό προσπάθησα και τα 10 χρόνια που υπηρέτησα την δημόσια εκπαίδευση να περάσω και στα παιδιά. Συνδυάζοντας λοιπόν αυτή την εμπειρία και σαν best practice θα ήθελα να χρησιμοποιήσω κάτι που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Τάσος, το WRO, το Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής. Όταν πρώτη φορά ακούσαν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, εντάξει τον οποίο και εγώ όταν ήμουν τότε στο σχολείο, ότι υπάρχουν τέτοιες δράσεις, οι οποίες μάλιστα είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, γελούσαμε, λέμε εντάξει καλά, εντάξει, αυτό για τη Σουηδία, για τη Φιλανδία. Κι όμως υπάρχει, διόρθωσε μετά σου αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει πια και ελληνικό σχολείο το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο και μάλιστα σε μια τριμελή ομάδα η οποία είχε ένα παιδί που απειλούνταν με αλλαγή περιβάλλοντος από το επαγγελματικό λύκειο στο οποίο φοιτούσε.
Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε πόσο, το λέω και ανθιάζω έτσι, πόσο σημαντικό τελικά είναι ας δώσουμε κάτι θετικό τόσο μπορούμε. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε και θέλουμε και νομίζω ότι πάμε καλά σε αυτό να το κάνουμε θεσμό. Και αν αυτό γίνει θεσμός, όπως λοιπόν ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ρομποτικής με εξαιρετικές ελληνικές συμμετοχές πια και πρωτιές, το ίδιο λοιπόν θέλουμε να κάνουμε για το χειμώνα. Αν λοιπόν μείνει κάτι και μείνει θεσμός και γίνεται κάθε χρόνο, γιατί όχι ένας εκπαιδευτικός να ξεκινήσει ένα μικρό λιθαράκι φέτος και του χρόνου το βελτιώσει και του παραχρόνου το κάνει ακόμα καλύτερο και γίνει όριμο, ας μας το στείλει σε 3 χρόνια από τώρα, ας μας το στείλει στο διαγωνισμό. Εμείς εδώ θα είμαστε. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κι εγώ κάτι, μπορώ να φανταστώ ότι οι θεατρολόγοι θέλουν να δουν το όλο project να ολοκληρώνεται. Πρέπει να έχουμε μια παράσταση. Το ίδιο και η πληροφορική. Ένας φιλόλογος, θα σου έλεγε, έχει σημασία και ο δρόμος προς την Ιθάκη. Και τι εννοώ εδώ. Εμείς λάβαμε έναν συγκεκριμένο αριθμό παιχνιδιών. Και ένα να ήταν 100% πάνω από τις προσδοκίες μας, έτσι όπως ήταν πέρυσι η χρονιά. Είμαστε σίγουροι ότι πολλές περισσότερες απόπειρες γίναν για να ολοκληρωθεί ένα παιχνίδι και κακώς που δεν μας ήρθε. Γιατί είναι έτσι όπως το είπαν οι συνάδελφοι, ότι εμείς θέλουμε να βλέπουμε και τη διαδικασία που μπορεί να μην φτάσει να είναι τελική. Εμείς θέλουμε να δώσουμε σπόρους, εμείς θέλουμε να κάνουμε λουλούδια να ανθίζουν. Μακάρι να φτάσουμε, έτσι όπως το είπε ο Θάνος, κάποια στιγμή να έχουμε και διεθνείς βραβεύσεις, γιατί μας ενδιαφέρουν και αυτά. Αλλά γενικά μιλώντας, το ΕΚΟΜΕ που δεν ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά έχει μέρημνες για την μαζική πρόσληψη της εκπαιδευτικής στρατηγικής του. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μας ενδιαφέρει μόνο η κορυφή του Παγόβουνου, γιατί κάποια παιχνίδια που ήρθαν και σε εμάς ήταν εντυπωσιακά. Μας ενδιαφέρει το όλο Παγόβουνο, που τα 6/7 που δεν βλέπουμε, μπορεί να είναι και παραπάνω. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει από ομάδες εκπαιδευτικών και μαθητών να ανταποκριθούν σε αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση το να είναι ανοιχτή η εκπαιδευτική πόρη που προσφέρουμε, που ενδεχομένως δεν είναι ανάγκη ένα παιδί ή ένας εκπαιδευτικός να φτάσει να υποβάλει στο διαγωνισμό το δικό μας κάτι. Σκοπός είναι να μπορεί να εμπνέεται, να έχει πόρους στη διάθεσή του, να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Δεν είναι τόσο πολλά όσα πιστεύω, όσο έχω καταλάβει τον νόμο ο Τάσος ο Λαδιάς. Γιατί και κάποια από αυτά να είναι, για μας είναι αρκετά. Ένα από τα παιχνίδια που βραβεύτηκαν κιόλας, μακάρι να είχαμε το χρόνο και το χώρο να τα δείχναμε, είναι απλό. Είναι απλό στη σύλληψή του, είναι απλό στην εκδοχή που ήρθε σε εμάς, είναι εξαιρετικό όμως στον τρόπο με τον οποίο δούλεψαν τα παιδιά και η εκπαιδευτική, ο εκπαιδευτικός, και ήρθε ένα τελικό αποτέλεσμα πολύ προχωρημένο. Επίσης, να συμπληρώσω, μάλλον να πω αυτό και να ολοκληρώσω, ότι μιλώντας με κάποιους από τους εκπαιδευτικούς στη διάρκεια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, αλλά και φέτος, εγώ ρωτούσα κατευθείαν, ρε παιδί μου, πόσο πήρε, ας πούμε. Μας είπαν ότι για κάποια χρειάστηκε ένας μήνας. Μας είπαν ότι για κάποια χρειάστηκε ένα δίμηνο, όχι βέβαια κάθε μέρα, έτσι. Αλλά από ένα σημείο και μετά, αυτό που εντυπωσιασμένος άκουγα εγώ, είναι ότι τα παιδιά το δουλεύανε και λίγο το Σαββατοκύριακο. Γιατί γουστάρανε. Δηλαδή, γιατί το παιχνίδι ήταν παιχνίδι, έγινε εμέσως μάθημα και σε τελική ανάλυση αυτό που φτιάξανε φάνηκε από όλες τις ομάδες ότι έγινε με πολύ κέφι. Έγινε τελικά μάθημα το ότι μπορώ να μάθω κάτι φτιάχνοντας ένα παιχνίδι. Αυτά από μένα. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω, κύριε Κεμιονή, αυτό που μας λείπει πολύ συχνά από το σχολείο είναι η φαντασία, η δημιουργία και η ενεργητική εμπλοκή των παιδιών. Αυτά προσπαθούμε και εμείς να προωθήσουμε μέσα από τη θεατρική αγωγή και που δεν είδε θέλουμε να τα χάσουμε βάζοντας την πίεση για οποιοδήποτε ψηφιακό μέσο ή για οποιοδήποτε διαγωνισμό. Αντίθετα, αυτό που λέγαμε και με την κυρία Λαμπαδά όταν ήμασταν στις προετοιμασίες αυτής της σημερινής επιμόρφωσης, ο στόχος δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα, είναι όλη η διαδικασία όπως αναφέρατε.
Και νομίζω ότι μας δώσατε μια πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία που θα μας βοηθήσει πολύ και στο στήσιμο των παιχνιδιών, είτε επιτραπέζων είτε επιδαπέδιων, είτε αυτό που θέλουμε κι εμείς να προσεγγίσουμε, το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού μέσα στην πόλη, για να αναδείξουμε και την πολιτιστική κληρονομιά, όπως αναφέρατε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα παιχνιδιού που είδα από το Λασίθι. Έχει πάρα πολλές χρήσεις που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε στο μάθημα της θεατρικής αγωγής, χωρίς άγχος, μέσα στα πλαίσια όταν υπάρχουν οι γόνιμες συνθήκες. Όπως είπατε, ρίχνουμε το σπόρο. Και θα αναφέρω μία συνάδελφο που μας είπε το Σεπτέμβριο, μόλις αρχίσαμε το δίκτυο και με τον κύριο Σίμω που αναφέρατε στην αρχή. Είπε ότι μου αρέσουν τόσο πολύ τα επιτραπέζια παιχνίδια που ποτέ δεν είχα σκεφτεί να τα αξιοποιήσω στη θεατρική αγωγή. Άρα αρχίζουμε και κάνουμε συνδέσεις και ο καθένας θα δει ποια κομμάτια από αυτά που αγαπάει μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Δίνουμε μια μεγαλύτερη βεντάλια για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πράγματα μέσα στην τάξη όταν οι συνθήκες είναι γόνιμες, χωρίς πίεση. Χίλια ευχαριστούμε και για τη μεθοδολογία και για τους οδηγούς που είναι ανοιχτή ψηφιακή πόρτα και μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε με την έγκριση του ΙΕΠ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ο καθένας θα το φτάσει μέχρι εκεί που μπορεί, χωρίς καμία άλλη πίεση, ούτε από πάνω εννοείται, μόνο υποστήριξη υπάρχει, ούτε σε κανένα άλλο πλαίσιο. Χίλια ευχαριστούμε και από μένα. Εμείς ευχαριστούμε όσους έχουν αντέξει μέχρι τώρα, γιατί είμαστε ήδη και 10 λεπτά μπροστά, οπότε νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μια αποφώνηση σε αυτό το σημείο. Υπάρχει άλλο ένα αίτημα στο chat που έχει να κάνει με τους διαθέσιμους πόρους. Θα προσπαθήσουμε ούτως ή άλλως να εμπλουτίσουμε και τα υλικά στο site γι' αυτό, αλλά θα μαζέψουμε και κάποιους συνδέσμους για να στείλουμε σε ένα follow-up email για όλους όσοι εγγράφηκαν και παρακολούθησαν. Το ίδιο το βίντεο αυτής της παρουσίασης θα αναρτηθεί στο κανάλι του οικουμένου στο YouTube, επομένως όποιος θέλει μπορεί να το ξαναπαρακολουθήσει. Κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξουμε και τα timestamps γι' αυτό, για να μπορείτε να παρακολουθείτε κεφάλαια πιο εύκολα. Αλλά πάντως και όσοι δεν ήθελαν να το παρακολουθήσουν και δεν είχαν την ευκαιρία θα έχουν τη δυνατότητα αυτή σε δεύτερο χρόνο. Επομένως, είναι λίγο αργά για να προλάβει κανείς να κάνει άλλη ερώτηση. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει κανείς δυνάμεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον, για την υπομονή, για τη δύναμη, τέτοια ώρα κιόλας μετά από μέρα που σίγουρα όλοι ήταν στις εργασίες τους. Ευχόμαστε να έχουμε δυνατότητα να συναντηθούμε και από κοντά και ελπίζουμε ότι σε σχέση με τον εμπλουτισμό των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων που θέλουμε να προσφέρουμε και συγκεκριμένα με τα σενάρια χρήσης του οδηγού, έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε και πιο συστηματικά. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες και καλό σας βράδυ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ σε όλους και όλες από όλες τις περιοχές.